Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα Κυριακή σας σπορ μέσα από την τηλεόραση Best. Και σήμερα μαζί σας για να σας μεταφέρουμε όπως κάνουμε κάθε φορά τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα τοπικά της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Πλούσια δράση λοιπόν, πολλά βίντεο από όλες τις κατηγορίες και σήμερα από γάμα εθνική ως και γάμα τοπική κατηγορία, φυσικά μπάσκετ, βόλεϊ και ό,τι έγινε φυσικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Δίπλα μου ο Γιώργος Αγάστρας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Ακόμα μία Κυριακή στην παρέα μας. Κυριακή στα σπορ, όπως είπε και ο Ηλίας, πλούσια δράση από την γάμα εθνική κατηγορία και τον πέμπτο όμιλο, όπου μας ενδιαφέρει περισσότερο, μέχρι και την γάμα τοπική κατηγορία, όπως βέβαια μπάσκετ, βόλεϊ. Όλα αυτά θα τα ξετυλίξουμε σιγά σιγά μαζί με τον Ηλία εδώ απόψε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σήμερα και συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκινώντας με τις κάρτες και τα αποτελέσματα, με την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική από την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και τον πέμπτο όμιλο, όπου σήμερα ήταν μια άσχημη ημέρα τόσο για την Καλαμάτα όσο και για τον Τσικιτήρα Πύλου. Πάμε όμως εμείς να βλέπουμε τα αποτελέσματα, αν είναι εύκολο. Βλέπουμε λοιπόν 14η αγωνιστική, Αστέρας Βλαχιώτη Τσικριτήρας Πύλου 2-0. Είχε δύσκολο έργο από την αρχή ο Τσικριτήρας Πύλου κόντρα στον πρωτοπόρο Αστέρας Βλαχιώτη. Στάθηκε καλά, έφαγε το πρώτο γκολ στο 24, δέχτηκε το πρώτο γκολ στο 24 με τον Σαμπατάκο. Στη συνέχεια ανέβασε την αποδοσή του, είχε και το κάνει με το Χατσάμου. Στο δεύτερο ημίχρονο ο πρώην παίκτης της Καλαμάτας, ο Μπριλάκης, έκανε το 2-0 και εκεί κάπου ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Φυσικά στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα. Διαγόρας Βραχνέ Κονασέρας Αμαλιάδας 0-4, εύκολο πέρασμα για τον Αστέρα Αμαλιάδας. Πάω Βάρδας Καλαμάτα, το σκορ της ημέρας 4-3, σε ένα απίστευτο πραγματικά παιχνίδι, με την Καλαμάτα να μπαίνει δυνατά φουριόζα στον αγωνιστικό χώρο, να προηγείται 0-3 παρακαλώ. Στη συνέχεια όμως, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να μας τα πει και ο Γιώργος, γιατί έχει το όλο το ρεπορτάζ, με κάποια διαιτητικά λάθη, με μια κατάρρευση πραγματικά όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε η απόλυτη ανατροπή για τον Πάο Βάρδας, που αυτή τη νίκη μπορεί να χαρακτηριστεί και νίκη παραμονής. Παναρκαδικός, έχουμε και φάσεις και γκολ φυσικά να δούμε από αυτό το μάτς. Παναρκαδικός Λεωνίδιος, ο μεγάλο ντέρμπι της Αρκαδίας 4-2, Πανηλιακός Ζάκυνθος 1-0 και Πανεξηριακός Αχαϊκή 0-0. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Μετά και το πέρας της 14ης αγωνιστικής, στις τρεις πρώτες θέσεις δεν είχαμε κάποια αλλαγή. Η Καλαμάτα βέβαια έπεσε στην τέταρτη θέση. Αστέρας Βλαχιώτης στην κορυφή με 34, Αστέρας Αμαλιάδας στη δεύτερη θέση με 30. Στην τρίτη θέση ο Πανηλιακός μόνος πλέον με 26 βαθμούς. Τόσες αγωνιστικές, τις τελευταίες αγωνιστικές ισοβαθμούσε με την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση με 23 βαθμούς και ισοβαθμή με τον Παναρκαδικό. Στην έκτη θέση ο Πάο Βάρδας με 20, στην έβδομη θέση ο Διαγόρας Βραχνίκων με 18. Και κάτω βλέπουμε τις 5 ομάδες που αυτή τη στιγμή υποβιβάζονται αν ολοκληρώνονταν σήμερα το πρωτάθλημα. Αχαϊκή 17, Τσικριτήρας Πύλου 16, Ζάκυνθος 15, Παλαιοξηριακός 9 και Λεωνίδιος στην τελευταία θέση με έναν βαθμό. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. 15η αγωνιστική, Τσικριτήρας Πύλου Αστέρας Αμαλιάδας, ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Τσικριτήρα Πύλου, που όμως πρέπει οπωσδήποτε πλέον να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Κάθε μάτσα από εδώ και πέρα είναι τελικός. Καλαμάτα Αστέρας Βλαχιώτη, πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Λεωνίδιο Διαγόρας Βραχνέικων, Ζάκυνθος Πάο Βάρδας, Αχαϊκή Παναρκαδικός και Πανηλιακός Παλαιοξηριακός. Ολοκληρώσαμε μετά του πέμπτου ομίλου της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Πάμε στην Α τοπική κατηγορία, όπου μετά το τέλος της 17ης αγωνιστικής ημέρας έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Αναγέννηση Παραλίας Πάμισος Μεσσίνης, εύκολο πέρασμα για τους πρωτοπόρους 0-6. Σπερχογία Ανδρούσα 1-2, εντυπωσιάζει, συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Ανδρούσα που πέρασε αλόβητη και από το Πέτρος Γιοργανάς. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Νίκου Γιωργακλή. Αθλητικός όμιλος Άσπρο Χώματος Εθνικός Μελιγαλά 0-2. Φαρέ Εράνη Φιλιατρών 1-2, σπουδαίο διπλό και για την Εράνη, με ανατροπή επιβλήθηκε της ομάδας του Φαρέ. Τέλος Άγρας Πανθουριακός Διαπυρός και Σιδήρου, σπουδαίο τρίποντο για την ομάδα του Γιώργου Αργυρόπουλου που την επανέφερε στην δεύτερη θέση 0-1. Αθλητικός όμιλος Διαβολιτσίου Ολυμπιακός Καλαμάτας 1-1. Αθλητικός όμιλος Κυπαρισίας Μιλτιάδης, εύκολο τρίποντο για την ομάδα της Κυπαρισίας 6-0 επί του Ουραγού Μιλτιάδη. Και στο 1-1 σφραγίστηκε το ντέρμπι ανάμεσα στον Απόλλων Καλαμάτας και την Ομόνια Καλαμάτας σήμερα στο Γιώργιος Λουκαρέας. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται και η βαθμολογία
της αλφατοπικής. Πάντα στην κορυφή ο Πάμισος Μεσίνης με 44 βαθμούς. Ακολουθεί ο Πανθουριακός με 40. Στην τρίτη θέση η ομάδα της Ανδρούσας με 38. Στην τέταρτη θέση η ομάδα του Διαβολιτσίου με 35. Στην πέμπτη θέση ο Απόλλων Καλαμάτας με 33. Στην έκτη θέση συγκατοικούν Τέλος Άγρας και Εθνικός με Λιγαλά με 29. Στην όγδοη θέση ο Αθλητικός Όμιλος Κυπαρισίας με 28. Στην 1η θέση η Ράνη Φιλιατρών με 26. Στην 10η θέση η Ομόνια Καλαμάτας με 21. Στην 11η θέση συγκατοικούν Σπερχογία και Φαρέ που έχουν 16 βαθμούς. Στην 13η θέση ομάδα του Ασπροχώματος με 13. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός Καλαμάτας 8. Αναγέννηση Παραλίας 5. Ουραγός Ομιλτιάδης με 2 βαθμούς. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, 18η για το πρωτάθλημα της Αλφατοπικής. Πανθουριακός Αναγέννηση Παραλίας, Ολυμπιακός Καλαμάτας Φαρέ, Μιλτιάδης Αθλητικός Όμιλος Ασπροχώματος, Διαβολίτσι Τέλος Άγρας, Πάμισος Μεσίνης Κυπαρισία, αναμέτρηση που ξεχωρίζει θα έλεγα στο πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής, Εράνη Φιλιατρών Αθλητικός Όμιλος Σπερχογίας, Ανδρούσα Απόλλων Καλαμάτας και Ομόνια Καλαμάτας Εθνικός με Λιγαλά. Πάμε τώρα εμείς στην Α1 τοπική κατηγορία, 17η αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν τα εξής αποτελέσματα. Ακρίτας Κορώνης Αστέρας Μικρομάνης 5-1. Ηρακλής Καλαμάτας Αθλητική Ένωση Μάρης 0-1. Ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα στο γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης. Χαδριναϊκός Απόλλων Μεταλλιδίου 2-1. Ολυμπιακός Ανάληψης Ιέτας Καλαμάτας 4-2. Δωρίας Δωρίου Αθλητικός Όμιλος Μεθόνης 1-1. Αθλητική Ένωση Αβίας, Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων 2-0 και Παπαφλέστας Χώρας, Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς 2-0. Έχουμε φάσει κόλλα από τα παιχνίδια εδώ, Ολυμπιακός Ανάληψη Έντας και Αθλητική Ένωση Αβίας, Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Με τη Μάνη φυσικά να παραμένει στην κορυφή με 39 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση παραμένει η Αθλητική Ένωση Αβίας με 33. Ανάσα πήρε μετά την σημερινή νίκη, επέστρεψε μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Μία ήταν μια ισοπαλία, Ολυμπιακός Ανάληψη με 30 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν τρεις ομάδες, Μεθόνη, Παπαφλέστας Χώρας και Χαδριναϊκός με 26 βαθμούς. Στην έβδομη θέση ο Απόλλων Μεταλλιδίου με 24. Στην όγδοη θέση ο Δωρίας Δωρίου με 23. Στην ένατη θέση ο Ηρακλής Καλαμάτας με 22. Στην δέκατη θέση ο Ακρίτας Κορώνης με 21. Στην ενδέκατη θέση ο Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς με 17. Στην δωδέκατη θέση ο Έτας Καλαμάτας με 15. Στην δέκατη τρίτη θέση η Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνου με 14. Και στην τελευταία θέση ο Αστέρας Μικρομάνης με 8 βαθμούς. Βλέπουμε και όλο στη βαθμολογία ότι μία νίκη να κάνει οι ομάδες που είναι κοντά στην τρίτη θέση τις ανεβάζει ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Μία ήττα τις βγαίνει, τις κατεβάζει χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό. Όμως, είναι χαρακτηριστικό μέχρι την κορώνη, εγώ θα έλεγα. Τελευταίων αγωνιστικών αυτό το πράγμα που μεταφέρεις, καθώς βλέπουμε ότι δύο αναπητυχή αποτελέσματα του Ολυμπιακού Ανάληψη τον είχαν φέρει μέχρι και την πέμπτη θέση. Μία νίκη σε συνδυασμό με κάποια άλλα αποτελέσματα τον επανέφεραν στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της Α1 τοπικής κατηγορίας. Θεωρώ ότι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική ακόμα δεν θα ξέρουμε ποιες ομάδες νομίζω θα ακολουθήσουν την ομάδα. Γιατί πολύ δύσκολα είναι η αλήθεια. Δύσκολα, θα χάσει τουλάχιστον την άνοδο η ομάδα της Μάνης και ίσως και το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα το φαβορί. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι μέχρι τελευταία αγωνιστική θα είναι εξίσου συναρπαστικό το πρωτάθλημα της Α1 τοπικής. Πάμε να ολοκληρώσουμε με την επόμενη αγωνιστική στην Α1 τοπική κατηγορία. Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς, Ολυμπιακός Ανάληψη Αθλητική Ένωση Αβίας, Αθλητική Ένωση Μάνης Έατας Καλαμάτας, Αστέρας Μικρομάνης Χαδριναϊκός, Αθλητικός Όμιλος Μεθόνης Παπαφλέστας Χώρας, Απόλλων Πεταλιδίου Δωρίας Δωρίου και Ηρακλής Καλαμάτας Ακρίτας Κορώνης. Βλέπουμε ότι όλα τα παιχνίδια πραγματικά είναι ντέρμπι, τόσο για την άνοδο όσο και για την παραμονή στην κατηγορία. Αφού ολοκληρώσαμε και από το πρωτάθλημα της Α1 τοπικής κατηγορίας, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δύο ομίλους της Β' τοπικής. Θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο, 16η αγωνιστική. Ηρακλής Κυπαρισίας Νέος Άρης 2-0. Παπαφλέστας Άμφιας Αστέρας Βαλήρας 3-2. Ατρόμητος Πλατή ΑΕΚ Καλαμάτας 2-2. Διαγόρας Κοπανακίου Πανεβαϊκός 5-1. Άψαρης Καλαμάτας Αστέρας Αρφαρών. Αυτή η αναμέτρηση έχει γιοριστεί για αύριο Δευτέρα. Και εντυπωσιακό θα έλεγα πέρασμα του πρωτοπόρου ΠΑΟ Καλού Νερού 0-7 επιβλήθηκε του Κεραυνού Καλαμάτας. Σε ρεπό έχει η ομάδα του Μεσσηνιακού. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Πάντα στην κορυφή ο ΠΑΟ Καλού Νερού με συν 6 από τον δεύτερο έχει 43 βαθμούς. Ακολουθεί με 37 ο Ηρακλής Κυπαρισίας. Στην τρίτη θέση ο Διαγόρας Κοπανακίου με 30
2 στην 4η θέση συγκατοικούν Ατρόμητος Πλατή και Παπαφλέσσας Άμφιας με 25. Στην 6η θέση ο Νέος Άρης με 18. Στην 7η θέση ανέβηκε η ΑΕΚ Καλαμάτας με 17. Στην 8η υποχώρησε ο Αστέρας Βαλήρας με 16. Στην 9η θέση με 15 βαθμούς ο Κεραυνός Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα ο Μεσσηνιακός στην 10η θέση με 11 βαθμούς. Ο Αστέρας Αρφαρών στην 11η θέση με 10 βαθμούς. Στην 12η θέση ο ΑΠΣ Άρης με 9 βαθμούς. Χωρίς βαθμό μετά το τέλος και της 16ης αγωνιστικής ο Πανεβαϊκός. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, 17η για τον πρώτο όμιλο της Β' τοπικής. Κεραυνός Καλαμάτας, ΑΠΣ Άρης Καλαμάτας, ΠΑΟ Καλού Νερού, Διαγόρας Κοπανακίου, αναμέτρηση που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, Νέος Άρης, Αστέρας Βαλήρας, Πανεβαϊκός, Ατρόμητος Πλατή, ΑΕΚ Καλαμάτας, Ηρακλής Κυπαρσίας και Μεσσηνιακός Παπαφλέσσας Άμφιας συνθέτουν το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής. Ρεπό, ο Αστέρας Αρφαρών. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής. Εδώ που θα δούμε πραγματικά ότι γίνεται σπουδαία μάχη. Να πούμε ότι αναβλήθηκε η Λία για αναμέτρηση ανάμεσα στον Αθλητικό Σύλλογο Φυτιάς και τον Δωνάο Καλαμάτας λόγω πένθους. Χθες, γύρω στις 1 τα ξημερώματα, ένα νέο παλικάρι 27 χρονών, ποδοσφαιριστής του Αθλητικού Σύλλογου Φυτιάς, ο Νίκος Τσικούρης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος του Λάμπου στην Θουρία. Ως εκ τούτου δεν μπορούσε να διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στον Αθλητικό Σύλλογο Φυτιάς και τον Δωνάο Καλαμάτας. Να ευχηθούμε. Να συλληπιθούμε καλύτερα την οικογένεια και στην οικογένεια του Αθλητικού Σύλλογου Φυτιάς για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της. Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός Καλαμάτας, Αθλητική Ένωση Λογκάς, 1-0 σπουδαίο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, ξεκούραστο τρίποντο για την Δόξα Καλαμάτας, 0-3 στα χαρτιά με την αναμέτρηση με την Στενοσιά. ΠΑΟ Καλυθέας, Θύελλα Χαρακοπιού στο ντέρμπι, 0-0. Πατίστα Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 0-1, Πανιώνιος Καλαμάτας Πράσινα Πουλιά 3-2. Ρεπό, η Νέδουσα Αλαγωνίας. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία στον δεύτερο όμιλο. Εδώ που αυτό που λέγαμε, πραγματικά σπουδαία μάχη όσον αφορά την κορυφή. Πάντα πρώτη η Θύελλα Χαρακοπιού με 36, που είδε την Δόξα να την πλησιάζει στους 4 που ανέβηκε στους 32. Στην τρίτη θέση ξανά ο Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου με 31. Τέταρτη θέση ΠΑΟ Καλυθέας και Πανιώνιος Καλαμάτας με 30. Υποχώρησε στην 6η θέση η ομάδα της Λογκάς με 21, όσους και τα Πράσινα Πουλιά. Στην 8η θέση με παιχνίδι λιγότερο Αθλητικό Σύλλογος Φυτιάς και ο Δαναός Καλαμάτας έχουν από 10-6. Παιχνίδι λιγότερο έχει η ομάδα της Φυτιάς. Στην 10η θέση η ομάδα του Πατίστα με 15. 11η θέση η Νέδουσα Λαγωνίας με 12. 12η θέση ο Παναθηναϊκός Καλαμάτας με 11. Και δεν μετέχει όπως είναι πλέον γνωστό η ομάδα της Ενωσίας στο πρωτάθλημα. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής. Επόμενη αγωνιστική, 17η. Θύελλα Χαρακοπιού Στενοσιά, εδώ η ομάδα της Θύελλας θα πάρει ξεκούραστο τρίποντο. Πράσινα Πουλιά, ΠΑΟ Καλυθέας, Πανιώνιος Καλαμάτας, Πατίστα, Δόξα Καλαμάτας, Αθλητικός Σύλλογος Φυτιάς, Δαναός, Αθλητική Ένωση Λογκάς, Νέδουσα Αλαγωνίας, Παναθηναϊκός Καλαμάτας. Ρεπό, η ομάδα του Παπαφλέσσα Βλαχόπουλου. Πάμε στην γάμα τοπική κατηγορία να δούμε τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής. Θύελλα Παραλίας, Ερμπής Καλαμάτας 1-2. Θύελλα Μερόπης, Αθλητικός Όμιλος Λαϊκών 4-0. ΠΑΟ Καλαμάτας, Ακαδημία Παμίσου 1-4. Ίκαρος Καλαμάτας, Εθνικός Καλαμάτας. Το μάτς αυτό ήταν να διεξαχθεί αύριο, το απόγευμα στο Δημοτικό Γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης. Όμως, μόλις με πληροφορήσανε ο προπονητής του Ίκαρου, ο κ. Καλλίδης, ότι αναβάλλεται. Δεν γνωρίζουμε το λόγο. Μπορεί να είναι ο ίδιος λόγος όπως αναβλήθηκε και το Φυτιάς Δαναός. Δεν τον γνωρίζουμε. Πάντως, αναβάλλεται το αύριο παιχνίδι. Για την Τετάρτη 14 του Φλεβάρι. Α, 14 Φεβρουαρίου. Το έχουμε αλλάξει. 14 Φεβρουαρίου. Η Κάρτα Χρωματιστή Κόσμο Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου. Χατζίνε Σορπίλου 0-3 χωρίς αγώνα. Πάμε να δούμε την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Με την Θύελλα Μερόπης να παραμένει στην κορυφή με 27 βαθμούς. Ακολουθεί η Ακαδημία Παμίσου με 26. Στην τρίτη θέση ο Αθλητικός Όμιλος Λαϊκών με 20. Στην τέταρτη θέση ο Εθνικός Καλαμάτας με 19, με ένα μάτς λιγότερο. Πέμπτη θέση Θύελλα Παραλίας με 15. Έκτη θέση Ίκαρος Καλαμάτας 11. Έβδομη θέση Νέσορ Πύλου 10. ΠΑΟ Καλαμάτας, Ερμής Καλαμάτας με 7 βαθμούς. Στην τελευταία θέση το Χατζή που έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Εθνικός Καλαμάτας Ακαδημία Παμίσου, Θύελλα Παραλίας, Θύελλα Μερόπης, Ερμής Καλαμάτας, Ίκαρος Καλαμάτας, Νέσορ Πύλου, ΠΑΟ Καλαμάτας και Αθλητικός Όμιλος Λαϊκών Χατζή Ιταλέκα θα πάρουν ξεκούραστο τρίποτο. Μπάσκετ, να πούμε ότι δεν έχουμε, έχουμε την μπάσκετ. Πάμε να δούμε τις κάρτες του μπάσκετ. Πρώτος νότιος όμιλος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας.
Ήλιακας Ναυπλίου Γλαύκος 70-61, Αέα Πατρών Ακράτα 64-75, Νέα Ιωνία ΚΑΠ 57-63, Κεραυνός Αιγίου Έσπυρος ΑΟΠΑ 64-73, Απόλλωνος Σμύρνης Μελίσια 66-67, Αχαγιά 82 Ένωση Ηλίου 61-60 και Ολυμπιάδα Άσου Καλαμάτα 90-88 στην παράταση. Η Ολυμπιάδα πήρε την πρώτη της νίκη στην Γάμα Εθνική και τον Νότιο Όμιλο. Πάμε να δούμε την βαθμολογία, όπου μετά το τέλος 15ης αγωνιστικής στην κορυφή μόνος πρώτος ο Ίακας Ναυπλίου με 28, στην δεύτερη θέση συγκατοικούν με 27 Γλαύκος και Ένωση Ηλίου, στην τέταρτη θέση με 26 Μελίσια και Αχαγιά 82, Ακράτα έκτη θέση 25 βαθμούς, στην έβδομη θέση ο Έσπερος Πατρών με 23, στην όγδοη θέση Νέα Ιωνία και ο ΚΑΠ έχουν 22 βαθμούς, στην 10η θέση Κεραυνός Αιγίου 21, 11η θέση Απόλλωνος Μήνης 19, 12η θέση Αέα Πατρών 17 και στην τελευταία θέση συγκατοικούν Καλαμάτα 80 και Ολυμπιάδα που έχουν 16 βαθμούς. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, 16η, ΚΑΠ Ίακας Ναυπλίου, Ακράτα Νέα Ιωνία, Έσπερος Αέα Πατρών, Μελίσια Κεραυνός Αιγίου, Ένωση Ηλίου Απόλλωνος Μήνης, Ολυμπιάδα Άσου Αχαγιά 82 και Γλαύκος Καλαμάτα 80. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις κάρτες από τη Γάμα Εθνική Ποδόσφαιρο στη Γάμα Εθνική Μπάσκετ. Πριν πάμε όμως να δούμε πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Βάρδας Καλαμάτα με το 4-3 από 0-3 και ήρθε αυτή η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για την ομάδα της Καλαμάτας. Καλύτερα Γιώργο να πάρουμε το βίντεο με τις φάσεις και τα γκολ. Πώς ήρθε λοιπόν αυτό το 4-3 και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για να σχολιάσουμε.
καθαρά στους άλλους, τι σου έχω δώσει. Πρώτο ημιχρόνου, στο δεύτερο ημιχρόνου να είδαμε λοιπόν φάσεις και γκολ από το παιχνίδι ΠΑΟ Βάρδας Καλαμάτα 4-3 και επιστρέψαμε για να σχολιάσουμε εδώ με τον Γιώργο. Πώς ήρθε αυτό το 4-3 με μια Καλαμάτα Γιώργο που στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά μπήκε δυνατά, μπήκε με όρεξη, πέτυχε 3 γκολ και όλοι πιστεύουμε ότι αυτή η νίκη θα έρθει έστω εύκολα, έστω δύσκολα. Εύκολα-δύσκολα θα έρθει η νίκη. Πάντως δεν πίστευε κανείς αυτό το 4-3. Σίγουρα, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει, είναι η αλήθεια, σε τέτοια αποτελέσματα η ομάδα της Καλαμάτας. Ξέραμε πάρα πόσο πολύ δύσκολα θα δεχτεί γκολ. Είχαμε δει ότι πολύ δύσκολα δέχεται γκολ η Μαυριθύελλα, αλλά σήμερα νομίζω ένα blackout στα τέλη του πρώτου μέρους. Να πούμε, Ηλία, ότι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 6 λεπτά καθυστέρηση. Κράτησε 6 λεπτά καθυστέρηση ο ρέφερι της αναμέτρησης, χωρίς οι άνθρωποι της Καλαμάτας να γνωρίζουν το γιατί. Μέσα σε αυτά τα λεπτά της καθυστέρησης κέρδισε και το πέναλτι η ομάδα της Βάρδας, η οποία μείωσε σε 1-3, σε ένα, όπως θα δούμε ότι αναφέρει και ο κύριος Μάνα, καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Είχε το momentum πλέον η ομάδα της Βάρδας, είχε την ψυχολογία, είχε καταφέρει να μειώσει ένα κομβικό σημείο. Ήταν βέβαια πίσω 2 γκολ στο παιχνίδι, αλλά κατάφερε στο δεύτερο με αντεπίθεση διαρκείας και μια ομάδα, και μια Καλαμάτα, η οποία κυρίως προσπάθησε να κρατήσει. Από αυτά που είδαμε, έτσι βέβαια, γιατί δεν έχουμε εικόνα της αναμέτρησης να πούμε στον κόσμο, δεν βρεθήκαμε στην Βάρδα. Το βίντεο είναι όπως μας το έστειλαν οι άνθρωποι εκεί της Βάρδας. Βλέπουμε στο βίντεο να μην μας δείχνουν την φάση του πρώτου πέναλτι, για την οποία οι άνθρωποι της Καλαμάτας μιλάνε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το δεύτερο πέναλτι και στη Βάρδα που δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω πως υπάρχει εκεί ανατροπή του Γιάννη Καλογερόπουλου στον αντίπαλο επιθετικό. Με μια αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε η Βάρδα να πάρει ένα σπουδαίο τρίποντο. Να πούμε ότι η ομάδα της Καλαμάτας έχει πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης. Θεωρούν ότι έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού. Ένα έξω από το παιχνίδι, εκτός παιχνιδιού, που συνέβη στο γήπεδο της Βάρδας είναι ότι μετά το τέλος της αναμέτρησης οι άνθρωποι της Καλαμάτας πήγαν από τον άνθρωπο ο οποίος τράβαγε το παιχνίδι και ζήτησαν να του στείλει ένα DVD για τις φάσεις του παιχνιδιού, να τις έχουν, να δουν τις αποφάσεις του διαιτή για τις οποίες διαμαρτύρονται. Και ο άνθρωπος αυτός όχι απλά δεν δέχθηκε να παραχωρήσει ένα DVD, έστω και με κάποιο αντίτιμο, αλλά έβρισε και τους ανθρώπους της Καλαμάτας. Υπήρξε εκεί μια μικρή ένταση ανάμεσα σε εκείνον τον άνθρωπο που τράβαγε λογαριασμό του ΠΑΟ Βάρδας και τους ηθήνοντες της Καλαμάτας. Τέλος καλό, όλα καλά όσον αφορά αυτή τη μικρή ένταση που υπήρξε. Πάντως δεν μας είχε συνηθίσει η Καλαμάτα, είχε δεχθεί μόλις 3 τέρματα στο πρωτάθλημα έως σήμερα, όμως σήμερα είδαμε να πετυχαίνει 3 και να μην φτάνουν να πάρει ένα σπουδαίο διπλό κόντρα στον ΠΑΟ Βάρδας. Δεν κατάφερε να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας και έτσι υποχρεώθηκε στην πρώτη σίτα, Ηλία, στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πάντως δεν μπορεί κανείς να μας αιτιολογήσει πώς ήρθε αυτή, αν μη τι άλλο, είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια κατάρρευση, εκτός από τα λάθη που σίγουρα μπορεί να υπάρχουν από τον διαιτητή και τα παράπονα από πλευράς Καλαμάτας, στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι μπήκαν οι παίκτες σαν να έχει τελειώσει το μάτς. Δεν νομίζω. Μην κοιτάς. Εμείς έχουμε μια εικόνα που, όπως είπαμε, ότι μας στέλνουν οι άνθρωποι της Βάρδας το παιχνίδι. Εγώ ξέρω ότι η Καλαμάτα δημιούργησε ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε ευκαιρία με τον Κασούκα να πετύχει τέταρτο έρμα και ίσως να κλειδώσει εκεί το παιχνίδι. Δεν έχουμε τις φάσεις. Αυτά είναι που μας μετέφεραν οι άνθρωποι από την Βάρδα. Είδαμε βέβαια τον ΠΑΟ Βάρδας να χάνει πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν λογικό όταν είσαι 0-3 πίσω στο σκορ. Μειώσει 1-3 πριν πα στο δεύτερο μήνυμα. Ναι, να μειώσει, εννοείται. Εννοείται ότι θα ανοιχτεί, του βγήκαν εκεί οι φάσεις. Κατάφεραν όχι απλά να ισοβαρίσουν και να πάρουν και το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό τρίποντο για τον ΠΑΟ Βάρδας όσον αφορά την εξέλιξη του πρωταθλήματος και την προσπάθεια που κάνει για την παραμονή. Σημαντικότητα ο βήμα παραμονής και ένα αποτέλεσμα φυσικά δεν ευνοεί ούτε τον διεκδικητήρα Πύλου, γιατί είχα επικοινωνία με τον πρόεδρο τη ομάδα. Με τον κύριο Καραλή, ενώ είχε ολοκληρωθεί ο αγώνας στο Βλαχιώτη με το σκορ να είναι 2-0
και να μην μπορεί να πιστέψει ούτε ο κύριος Καραλής πώς ήρθε αυτή η ήττα. Γιατί αν έμενε η νίκη της Καλαμάτας, σίγουρα θα ήταν πολύ ευνοϊκό το αποτέλεσμα και για την ομάδα του Τσικριτήρα Πύλου. Ακριβώς, δεν είναι μόνο ο κύριος Καραλής που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό το αποτέλεσμα. Σε όποιον και το μετέφερε στο 0-3, η φετινή Καλαμάτα έχασε 4-3, δεν το πίστευε. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει και το ξεκίνημα που έκανε η Καλαμάτα με το 0-3 μέσα σε 20 λεπτά να έχει πετύχει 3 γκολ με τους Ρονκάτο και Αθανασόπουλο. Μπήκε ιδανικά στην αναμέτρηση, αλλά ούτε αυτό το 0-3 έφτασε για να έρθει το δεύτερο διπλό την φετινή σεζόν. Για να κλείσουμε το κομμάτι το αγωνιστικό, πάμε να δούμε τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα από τους προπονητές των δύο ομάδων και να επιστρέψουμε με την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα έχουμε τον κύριο Αγαθοκλή Χριστόπουλο στην παρέα μας. Πάμε να δούμε και επιστρέφουμε. Τη σημερινή ημέρα θα τη χαρακτηρίσω μια μαύρη ημέρα για την ομάδα της Καλαμάτας. Δυστυχώς, ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε 3 γκολ. Έπαιξε μεγάλο ρόλο, πιστεύω, το πέναλτι που δόθηκε πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και εκεί μείωσε το αποτέλεσμα, δηλαδή το χρειάζεται. Ήθελα οπωσδήποτε να τελειώσουμε το ημίχρονο έχοντας αυτό το σκορ. Δυστυχώς, το δεύτερο ημίχρονο ίσως κνευρήκαμε όλοι. Πιστέψαμε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει. Και είναι πολύ φυσιολογική αυτή η ήττα, γιατί δεν είχαμε τις κατάλληλες βοήθεια που μπορούσαμε να δώσουμε το πάγκο, δυστυχώς. Στο δεύτερο ημίχρονο το θέλανε περισσότερο από εμάς το παιχνίδι η ομάδα της Μπάρδας και δυστυχώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ συναμπριμένος γιατί δεν το αξίζει για ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Σε όλο το πρώτο γύρο έχουμε φάει 2-3 γκολ. Σήμερα θα έκανε 4 γκολ. Αδικαιολόγοι είμαστε. Πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, να συνεχίζουμε. Να διορθώσουμε αρκετά πράγματα. Αλλά αυτό που είπα, δυστυχώς στο δεύτερο μήχρονο δεν είμαστε στο γήπεδο. Πέρα για πέρα, την προηγουμένη η νίκη που πάει που έκανε η Πάρτα. Εντάξει, για την ειδησία δεν θέλω να μιλήσω. Το πέρα το αποκαλύψαμε. Να κατεβάζουμε το κεφάλι μας. Να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Ότι έπρεπε η ρήγηση να κάνει κάποιες κινήσεις, εντάξει, αυτό είναι θέμα της ρήγησης. Πιστεύω ότι έχουμε παιδιά που μπορούν να επανεσέλθουν στην ομάδα, αλλά σήμερα, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω τι συνέβη. Δυστυχώς, δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε στο δεύτερο μήθο, με πολύ φυσιολογικότητα ήρθε η αρχή. Πολύ μεγάλη μέρα για τα αποδυτήρια της Βάρδας. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκηση της Βάρδας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον κόσμο της Βουκρασίας, για τον νομό Ηλίας και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι αγώνες που εμείς είμαστε τυχεροί που είμαστε ομάδα της Βάρδας, που είμαστε εμείς οι νικητές, που ο κόσμος μετά από τέτοιους αγώνες θα έρθει πάλι στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ο κόσμος να επιστρέψει στο γήπεδο. Μετά από τέτοια παιχνίδια πιστεύω ότι όλοι αγαπάνε και πολύ το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο ωραίο άθλημα γιατί είναι απρόβλεπτο. Η ομάδα μας βρέθηκε πίσω στο σκορ 0-3 από καθαρά δικά μας λάθη, από συγκυρίες. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω, το αποτέλεσμα βέβαια μας δικαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι και όσο ήταν το μάτς 0-3 κάναμε φάση, προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε και θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι, πατάγαμε καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Όμως ατομικά λάθη που αυτά είναι δικά μας οικογενειακά και θα τα λύσουμε, δεχτήκαμε 3 γκολ. Παρ' όλα αυτά η πίστη που είχαμε και στα αποδυτήρια πήγαμε μέσα, τα παιδιά που υστερούσαν ήταν αυτοί που μπήκαν πρώτοι μέσα στο γήπεδο και είπαν αυτοί ότι εμείς θα μείνουμε στο γήπεδο για να το γυρίσουμε. Και αυτοί πραγματικά γύρισαν τον αγώνα. Θεωρώ ότι κερδίσαμε απόλυτα δίκαιο. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα δίκαιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βάλαμε 4 γκολ σε μια ομάδα που έχει δεχτεί μέχρι τώρα 3 γκολ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και νομίζω σε όλη τη γάμα εθνική, στην ψήφιση την Ελλάδα. Είναι σημαντικό να πετυχαίνει 4 γκολ και να χάνει άλλε τόσε πολύ καλέ και όχι τυχαίε ευκαιρίε. Είδαμε λοιπόν τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου από τους προπονητές, τον κύριο Μάνα και τον κύριο Κωνσταντινίδη, που πλέον είναι παίκτης προπονητές μετά την παρέτηση του κύριου Φωτόπουλου. Όπως σας είπαμε πριν, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας επικοινωνία τον κύριο Αγαθοκλή Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χριστόπουλο. Καλησπέρα σας. Πρώτη ήταν για την Καλαμάτα.
στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας από 0-3. Έχασε 4-3. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτό το αποτέλεσμα? Έχετε μιλήσει με τους συνεργάτες σας, γιατί δεν ήσασταν και στο γήπεδο? Τι έχετε να πούμε για αυτή την αναμέτρηση? Καταρχάς, είναι μια μαύρη ημέρα για το ποδόσφαιρο γενικά η σημερινή. Μαύρη, τελείως μαύρη θα τη χαρακτήριζα, γιατί έγιναν πράγματα και θαύματα στο γήπεδο και εξωγηπεδικά. Θα σας απαριθμίσω μερικά από αυτά τα οποία μου μετέφεραν οι συνεργάτες μου, γιατί πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς το βίντεο που δείξατε περιέχει πάρα πολύ λίγες φάσεις και δεν περιέχει τα πάντα σχετικά με το παιχνίδι. Δυστυχώς έχω πει και άλλες φορές ότι πρέπει στις ομάδες, στις οποίες τουλάχιστον εγώ ανακατεύομαι με τις ομάδες που ανακατεύομαι, θα πρέπει να υπάρχει ένα βίντεο ή ένα live streaming για να μπορούμε να βλέπουμε τελικά τι γίνεται στο τέλος. Εμένα μου μετέφεραν τα εξής, θα σας απαριθμίσω αυτά τα οποία μου μετέφεραν. Πρώτον, ότι το πέναλτι, καταρχάς το είπατε και εσείς, ότι είχαμε 6 λεπτά καθυστέρηση. Δεύτερον, το πέναλτι που δόθηκε δεν υπήρχε πουθενά. Όταν λέμε πουθενά, δεν υπήρχε πουθενά. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μετά και έγινε το 1-3 και μετά πάμε στα αποδυτήρια, όπου εκεί εγώ μαθαίνω ότι γίνεται επίθεση εναντίον του διαιτητή. Αρκετά ήταν αυτά για να γυρίσει και το παιχνίδι. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, έχουμε μια ανατροπή. Ο Ρογκάτο φεύγει μόνος του και του τραβάνε τη φανέλα τελευταίος παίχτης. Δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής, γιατί εκεί μπορούσε να γίνει το 1-4. Μετά έχουμε τον Αθανασόπουλο να κλέβει την μπάλα και να φεύγει μόνος του και καταλογίζει ο διαιτητής χέρι. Τι άλλο να σας πω. Η βία και μαζί με τις αποφάσεις του διαιτητή ήταν αρκετά για να χάσει Καλαμάτα. Καλαμάτα έπαιξε, εγώ έδωσα συγχαρητήρια. Μετά πήρα τον κύριο Δρούγα τηλέφωνο και του έδωσα συγχαρητήρια. Καλαμάτα μέσα σε 30 λεπτά, σε 20 λεπτά, δεν ξέρω πόσα ήταν, έβαλε 3 γκολ. Δεν έχει βάλει ποτέ σε αυτή την αγωνιστική περίοδο 3 γκολ σε 20 λεπτά, σε ένα ημίχρονο. Και σύν τις άλλες δεν έχει φάει ποτέ 4 γκολ. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι πραγματικά γύρισε το ελληνικό ποδόσφαιρο πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Θα πρέπει οι ευθύνοντες να σκεφτούν πώς αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να γίνεται πιο καλό το ποδόσφαιρο, και όχι μόνο αυτό. Το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και όχι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Φταίει η διαιτησία δηλαδή? Κατά την άποψή σας, η διαιτησία είναι ο παράγοντας που σήμερα κατά πάντα γνώρισε την ήττα? Ναι. Χωρίς εγώ ποτέ δεν έχω μιλήσει για διαιτητές. Πάντοτε πίστευα ότι οι διαιτητές μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά τα λάθη αυτά είναι, ας πούμε, λάθη της στιγμής ή λάθη αυλεψίας. Κύριε Χριστόπουλε, μιλήσατε για μία επίθεση που δέχτηκε ο διαιτητής στην ανάπαυλα, στο ημίχρονο. Ναι. Αυτός ο διαιτητής, ρωτάω εγώ, δεν πρέπει να κάνει μια καταγγελία, αν εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, να κάνει μια επίσημη καταγγελία προς την ΕΠΟ, προς την ένωση την οποία υπάγεται. Στο φιλοαγόνος γράφεται, γράφεται στο φιλοαγόνος. Οι ειδικές πληροφορίες μιλάνε ότι δεν το έγραψε ο φιλοαγόνος. Να σας πω μισό λεπτάκι. Μιλάτε για παιδιά τώρα τα οποία, εντάξει, δεν έχουν ούτε το θάρρος ούτε τη δύναμη να βγουν μπροστά και να προχωρήσουν. Μα κύριε Χριστόπουλε, αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν το αναφέρει, δεν το καταγγείλει, θα πάει και κάποιος άλλος διαιτητής σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, θα γίνει ξανά κάτι αντίστοιχο και θα πηγαίνει λέγοντας, και όλοι στο τέλος δεν θα μιλάνε. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δυστυχώς. Δεν γίνεται, για πέστε μου, δεν γίνεται. Έτσι πως φαίνονται τα πράγματα, δεν αλλάζει κάτι. Εγώ είμαι εξωθεσμικός αυτή τη στιγμή και πραγματικά έχω το δικαίωμα να μιλάω για κάποια πράγματα. Αν ήταν στη θέση μου κάποιος από τους καλαματιανούς παράγοντες της ομάδας, σίγουρα δεν θα μπορούσα να μιλήσει, γιατί θα τον τιμώρησα. Αλλά πραγματικά σήμερα οι άνθρωποι μου στη Βάρδα μου μετέφεραν ένα κλίμα φοβερό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το ότι μου μεταφέρανε τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και σύντις άλλη να σας πω κάτι. Όσο και να μην θέλουμε να το πούμε, η ομάδα έχει μείνει απροστάτευτη από κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Και ονόητο, δεν θα πω περισσότερα πράγματα.
Πάντως, ο κύριος Μάνα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα έκανε λόγο ότι και οι παίκτες μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο σαν να έχει τελειώσει ο αγώνας. Όταν γίνονται έκτροπα στο ημίχρονο. Σας ρωτάω, όταν γίνονται έκτροπα στο ημίχρονο, εντάξει, τα παιδιά όλα αυτά, και να σας πω και ένα απλό παράδειγμα, ο Σέντερ Φόρ που πήραμε από τον Πανετολικό, το παιδί μετά το ημίχρονο δεν μπορούσε, μετά το 50 δεν μπορούσε να παίξει. Δεν μπορούσε να παίξει λόγω τραυματισμού, δεν μπορούσε να παίξει... Όχι, δεν μπορούσε να παίξει γιατί ερχόταν να κάνει μετά από την ένταση και από την επίθεση που έγινε στους διαιτητές και γενικώ την επίθεση που έγινε μέσα στα αποδυτήρια. Μιλάτε για επίθεση και προς τους ποδοσφαιριστές ή μόνο προς τους διαιτητές? Όχι, προς τους ποδοσφαιριστές, δεν μιλάω για τους ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν μόνο γιατί προς τη διαιτησία. Ναι, εντάξει, όταν έχεις ένα κλίμα πολεμικό μέσα, πώς θα παίξεις μπάλα μετά. Και σε αυτήν την ηλικία, ειδικότερα όταν είσαι 19 χρονών. Ναι, ναι. Έχετε παίξει κι εσείς ποδόσφαιρο και ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν αρμόζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γυρίζουν το χρόνο πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, κύριε Χριστόπουλε, αν υπάρχει πλέον τρόπος να αλλάξει. Όταν αυτό που ανέφερα και πριν, όταν δεν καταγγέλλεται επώνυμα για να υπάρξουν και ανάλογες κυρώσεις, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν κάτι μπορεί να αλλάξει, γιατί πάντα βλέπουμε σιγά μαθηκοί να γίνονται. Αν μην τρέλει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές που δεν έχει κρυφθεί κάτι στην παραμονή τέτοιους είδους, όπως καταγγείλει Καλαμάτα σήμερα ότι έγινε στο ημίχρονο του αγώνα. Κοιτάξτε, τώρα τι να σας πω, να καταγγείλω, εγώ δεν ήμουν μέσα. Εγώ πήρα τις γνώμες των ανθρώπων που ήταν εκεί και μου είπαν την άποψή τους στο τι έγινε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα για μένα δεν γίνονται. Σας είπα και πάλι, για μένα τα παιχνίδια παίζονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Απλώς είναι το θέμα ότι η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή, για μένα η Καλαμάτα είναι νικητής. Σας το λέω πραγματικά ότι είναι νικητής. Έβαλε 3 γκολ, δέχτηκε μια παράδεκτη διαιτησία. Υπήρξε μια απαράδεκτη διαιτησία, την οποία δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Και δεν είναι δυνατόν μια ομάδα η οποία παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο στα πρώτα 20 λεπτά ξαφνικά να καταραίει. Γιατί όλοι οι παίκτες είναι σχεδόν επαγγελματίες. Και σύμφωνα και με την εικόνα που μας είχε δείξει έως και σήμερα, ότι πολύ δύσκολα δεχόταν όχι απλά γκολ, πολύ δύσκολα δεχόταν φάσεις η άμυνα της Καλαμάτας. Ακριβώς. Το λέτε και μόνοι σας. Είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μας είχε συνηθίσει να δέχεται φάσεις. Είδαμε στο βίντεο, στο δεύτερο ειδικότερα, πολλές φάσεις από την πλευρά του Πάο Βάρδας, συν τα 3 γκολ που έφεραν τούμπα την κατάσταση. Νομίζω ότι όλα αυτά από κάπου πηγάζουν. Δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές να ξέχασαν σε 45 λεπτά να αμήνονται. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι άλλο να πούμε τώρα, να πούμε περισσότερα πράγματα. Το σκορ έγραψε 4-3. Τελείωσε. Σίγουρα η ομάδα θα πρέπει να κοιτάξει την επόμενη μέρα. Αύριο είναι Δευτέρα. Και για τον επόμενο αγώνα με τον Αστέρα Βραχιώτη, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον πρωτοπόρο. Τι έχουμε να πούμε για αυτόν τον αγώνα που ακολουθεί την Κυριακή? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι η Καλαμάτα όπως είναι και όπως την είδαμε στα πρώτα 20 λεπτά έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει οποιαδήποτε ομάδα στον όμιλο της. Ακόμα και τον Αστέρα Βλαχιώτη. Βέβαια, εντάξει, ποδόσφαιρο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί όπως εμείς προηγηθήκαμε 3-0 να προσγειωθεί και ο Αστέρα Βλαχιώτη 3-0 και να μην μπορέσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα έχει μαζί με την προσθήκη του Τωρεζάνη, η οποία θα έρθει από τη Δευτέρα. Ήδη προπονείται ο Τωρεζάνη μαζί μας, αλλά δεν είχε δυστυχώς να βγει και το δεύτερο, δεν μπορούσαμε να τον είχαμε. Αν είχαμε τον Τωρεζάνη, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι η Καλαμάτα θα χτυπήσει το παιχνίδι στα ίσα. Το κόσμο το χρειαζόμαστε κοντά μας. Θα είμαι και εγώ μέσα στο γήπεδο την ερχόμενη Κυριακή. Μάλιστα. Το χρειαζόμαστε τον κόσμο, το επαναλαμβάνω και πάλι. Όσοι με ακούνε τώρα, Καλαματιανοί, πρέπει να έρθουν να γεμίσουν το γήπεδο, γιατί θα είναι ο 12ος παίκτης για την ομάδα. Και νομίζω ότι εντάξει, δεν υπάρχει θέμα παραμονής, έτσι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η Καλαμάτα
θα πέσει από την κατηγορία, θα ξαναγυρίσει πάλι στο Α τοπικό. Αλλά νομίζω ότι πιστεύω ότι, ότι την Κυριακή θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί πραγματικά πιστεύω και στους δύο, και στους δύο προπονητές, και στον Μάλα και στον, και στον Δρούγα, και μου το έδειξαν σήμερα ότι παρόλο ότι είχαν μια τόσο εχθρική διεκτησία, παίξανε πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Ωραία. Κύριε Χρυσόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ να μην ξαναγίνει τέτοιο παιχνίδι. Να μην ξαναγίνει τέτοιο παιχνίδι. Καλό βράδυ. Έχουμε παρέμβαση, Γιώργο, από τον πρόεδρο του ΜΠΑΟ Βάρδας, τον κύριο Λέτζα Ιωάννη, ο οποίος άκουσε αυτά που ανέφερε ο κύριος Χρυστόπουλος. Κύριε Λέτζα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλετε να παρέμβετε για αυτά που ακούστηκαν στο αέρα της εκπομπής από τον κύριο Χρυστόπουλο? Τα πράγματα, ναι, ναι. Καλησπέρα κιόλας. Λίγο δυνατά σας είναι εύκολο για να σας ακούμε πιο καθαρά. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας. Εγώ θα κάνω μια παρέμβαση σχετικά με αυτά τα οποία υποθετικά λέει ο κύριος Αγαθοκλής ότι σημειώθηκαν στο γήπεδο. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Στο πρώτο ημίχρονο, ενώ το σκορ είναι, καταρχήν η Βάρδα διαμαρτύρεται για δύο πέναλτι, τα οποία είναι πασιφανέστατα, γιατί υπάρχει το πρώτο πέναλτι, το οποίο είναι μάρτς πέναλτι, αυτό το οποίο λέει ο κ. Αγαθοκλής ότι δεν είναι, και υπάρχει και ένα δεύτερο, αμέσως στην επόμενη φάση, την οποία δεν δίνεται. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν έχει κρατηθεί ποτέ 6 λεπτά καθυστέρηση. Μπορείτε να ρωτήσετε την ΕΡΑ Σπορ, η οποία ήταν στον πύργο, είναι ένα λεπτό, 1,5 λεπτό το πάρα πολύ για την καθυστέρηση την οποία λέει τα 6 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο, και χαρακτηριστικό είναι και προς τιμή του προπονητή της Καλαμάτας, που χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα δίκαιο. Ούτε υπήρχε καμία επίθεση στους παίκτες της Καλαμάτας. Στο διαιτητή έγιναν παράπονα, γιατί ότι δεν είχε σφυρίξει το πέναλτι, και εκεί πέρα τέλειωσε το όλο θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος Χρυστόπουλος. Εμείς ήμασταν στο γήπεδο και τα έχουμε ζήσει. Τώρα το να μεταφέρω κάποια πράγματα για να μπορέσω, ξέρω ότι να αποδώσω την ήττα στο διαιτητή και στο κλίμα και στο ότι πήγε το ποδόσφαιρο πολλές μέρες πίσω και χρόνια. Στη Βάρδα όσες ομάδες έχουν έρθει, μας έχουν βγάλει ευχαριστήριο, είναι οικογενειάρχες άνθρωποι και δεν δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να επισημάνουμε. Όχι, απλά ήθελα να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί αδικείται ολόκληρη η κοινωνία της Βουπρασίας, μας παρουσίασε εδώ πέρα σαν να είμαστε αγρίκοι. Προς τιμήν του ο προπονητής, και να ρωτήσετε τον, ο προπονητής ο κύριος Μάνα, προς τιμή του είπε ότι το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Το ακούσαμε στη συνέντευξη τύπου. Άρα ακούσαμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής να λέει το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα δίκαιο, όταν έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος Χρυσόπουλος? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη παρέμβαση. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τουλάχιστον να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς έχουμε παίξει 3 χρόνια με την Καλαμάτα. Με την Καλαμάτα δεν μας χωρίζει τίποτα και έχουμε άριστες σχέσεις, και 3 φορές που έχουν έρθει στο γήπεδο δεν έχει σημειωθεί το απολύτως τίποτα. Μην λέμε τώρα πράγματα όμως τα οποία απέχουν, και σας λέω, υπάρχει στο πρώτο ημίχρονο πέναλτι, Mars πέναλτι, το οποίο δεν έχει δοθεί. Η διαιτησία με τα λάθη της Έθνη Κίθεν ήταν αυτή που ήταν. Δεν υπήρχε ούτε επίθεση στο διαιτητή, ούτε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Το άσπρο μαύρο. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο του ΠΑΟ Βάρδας, τον κύριο Λέτζα Ιωάννη. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ στην Κυριακή σας Σπορ, καθώς έχουμε ακόμα πάρα πολλά βίντεο να δείξουμε από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Αγαθοκλής Χρυσόπουλος μαζί με τη νέα διοίκηση την προηγούμενη εβδομάδα, την πίτα των παλεμάχων της Καλαμάτας και φυσικά πολλά βίντεο από την Α τοπική κατηγορία και όχι μόνο. Επιστρέψαμε στην Κυριακή σας Σπορ μέσα από την τηλεόραση ΒΕΣ. Συνεχίζουμε κανονικά τη ροή του προγράμματό μας. Την Τετάρτη που μας πέρασε έδωσε συνέντευξη η νέα διοίκηση της Καλαμάτας στο γήπεδο του Μεσσηνιακού το μεσημέρι. Γιώργο.
Ακριβώς όπως το είπε, συνέντευξη τύπου την Τετάρτη το μεσημέρι στο Σταύρος Παπαδόπουλος, παρουσία και του κύριου Αγανθοκλή Χριστόπουλου, όπου οι άνθρωποι ξεδίληψαν ένα μέρος από το πλάνο που έχουν όσον αφορά την Καλαμάτα και την επόμενη της μέρα. Ηλία, να μην κουράσουμε τον κόσμο, πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και επιστρέφουμε στην Κυριακή σας σπορ. Η Καλαμάτα πρέπει να είναι ευγνώμων στον κύριο Παπαδόπουλο. Ο άνθρωπος προσέφερε πάρα πολλά στο μεσσηνιακό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια που ασχολήθηκε. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για ό,τι έχει δώσει και περίπου 3 μήνες, αν και εφόσον, τι θα γίνει. Σας είχα πει ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος και πραγματικά δεν είμαι έτοιμος. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έγινε μία βίαιη μετάβαση από την παλιά διοίκηση στην καινούργια. Αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Η Καλαμάτα θα κατέρεε. Πραγματικά θα κατέρεε. Μέρα με τη μέρα βρίσκουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Βρήκα μία ομάδα που νομίζω ότι, χωρίς δεν θα θέλω να κατηγορήσω κανένα, έτσι, κάποιοι άνθρωποι μπορούν αυτό το πράγμα, αυτό κάνουν. Όλοι για το καλό της Καλαμάτας θέλουν να εργάζονται. Αλλά εμένα, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χτίσει από μόνος του την προσωπική του και επαγγελματική του ζωή, δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα. Και τέλος, αυτό που δεν μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η μετάβαση από τη μία διοίκηση στην άλλη. Είναι κάποια πράγματα που πραγματικά, όσο και να τα συζητάμε, όσο και να τα λέμε, εμένα, ό,τι και δικαιολογίες να βρούμε, εμένα δεν μου αρέσουν. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε αυτό το τετράμινο, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα τις υποχρεώσεις Καλαμάτας και να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο θα είναι αξιόμαχο και θα στέκεται αξιοπρεπώς στο γήπεδο. Η δικιά μου προτροπή στον κύριο Δρουγάκη, πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω. Τον κύριο Μάνα τον έχω χαιρετήσει μόνο μια φορά διαχειραψίας. Τον κύριο Δρουγά τον ξέρω από εδώ και 2 χρόνια, 2,5 χρόνια προσωπικά. Καλά, σαν ποδοσφαιριστή το γνωρίζω πολύ περισσότερα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα μαζί μου πριν 1 χρόνο, όταν ανέλαβε ο κ. Παπαδόπουλος στην Καλαμάτα, που ήρθε, έφυγε από τις Ακαδημίες της Τουρίας, που είχαμε βάλει ένα 5 ετές πλάνο. Αλλά του είπα ότι αυτό το πράγμα εγώ δεν θα το ξεχάσω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν δίνει το χέρι του, το κρατάει. Όμως, εγώ του έδειξα τεράστια εμπιστοσύνη και του είπα ότι εσύ θα αναλάβεις την Καλαμάτα σε αυτό το δύσκολο, σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Μεγάλο πρόβλημα που νομίζω ότι έχουμε όλες οι ελληνικές ομάδες είναι ότι δεν κοιτάζουμε τα δικά μας τα παιδιά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα, που είναι τρίτη εθνική, να μην παίζει κάποιο παιδί της που βγήκε μέσα από τα σπλάχνα της. Αν εξαιρέσουμε το Σαραντόπουλο. Όπως θα γίνει και στην Καλαμάτα. Δεν θα υπάρχουν στεγανά. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλου του κόσμου της Καλαμάτας. Από τα παιδιά τα οποία είναι οργανωμένοι οπαδοί, τους παλιούς παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να ξέρουν το ρόλο τους, τους παλέμαχους, τους πάντες. Δεν μπήκαμε για να κερδίσουμε λεφτά. Κανένας από εμάς και ειδικότερα εγώ. Μπήκαμε για να προσφέρουμε στην Καλαμάτα. Αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε όλη μας τη ζωή και όλη μας την περιουσία στην Καλαμάτα. Θα προσφέρουμε αυτό το οποίο μπορούμε. Θα κάνουμε πάντοτε το καλύτερο. Και νομίζω να σας πω κάτι. Επειδή ξέρω από marketing και επειδή ξέρω από πωλήσεις, η Καλαμάτα είναι μαγαζί γωνία. Η Καλαμάτα μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει αυτοχρηματοδοτούμενη. Να μην έχει κανένα Χριστόπουλο ανάγκη, κανένα Σταματογιαννόπουλο ανάγκη, κανένα Ράλι ανάγκη, κανένα Τσάκον ανάγκη, κανένα Παπαδόπουλο ανάγκη. Κανένα Κρανιώτη ανάγκη, κανένα Σορονίδη ανάγκη, κανένα Κουκούτσι ανάγκη. Όλοι εσείς είσαστε η δύναμη της Καλαμάτας. Βλέπω ότι ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει πραγματικά, ότι έχει αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια. Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος γι' αυτό.
Βλέπω και την αποδοχή που νόμιζα ότι θα την είχαμε δύσκολα στο ότι ζητήσαμε επίστοση χρόνου και ότι ζητήσαμε λίγο την υπομονή του κόσμου. Και αυτό με ικανοποιεί ακόμα πιο πολύ. Μια νέα διοίκηση σε ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο ήρθαμε να χτίσουμε και όχι να γκρεμίσουμε, γιατί όλοι αγαπάμε την Καλαμάτα και νομίζω όλοι την αγαπάτε. Και θέλουμε αυτόν τον ενθουσιασμό και την αγάπη να τη δείξετε στο γήπεδο. Είδαμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου της νέας διοίκησης. Πάμε τώρα για να κλείσουμε το κομμάτι ΓΑΜΑ Εθνική. Την Τετάρτη το βράδυ, την ίδια μέρα το βράδυ, πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας των παλεμάχων της Καλαμάτας. Σε ταβέρνα στην περιοχή της Μαρίνας. Πολλοί κόσμος έδωσε το παρόν και από την νέα διοίκηση σε πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, καθώς βρέθηκε και εκεί και η κάμερα Κυριακή σας πόρου. Με τις μνήμες να ξυπνούν και με το βλέμμα στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Καλαμάτας, σε μια ζεστή εκδήλωση οι παλέμαχοί της έκοψαν την πίτα τους. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα για άλλη μια φορά. Είμαστε σχεδόν όλοι οι παλέμαχοι να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας για το 2018. Έχουμε μεγάλη χαρά που σήμερα μαζί μας είναι ιδιαίτερα πρόσωπα. Εκτός από τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσίνιας, τον κύριο Οικονομίδη, βρίσκεται κοντά μας και ο επί χρόνια πρέσβης στην Κύπρο, στην Ιουγκοσλαβία και στην Αμερική, ο κύριος Χρήστος Παναγόπουλος, ένας φίλος από τα παλιά, μας είχε φιλοξενήσει το 2001 στην Κύπρο, μας είχε δεξιωθεί και συνεχεία το 2007 έστειλε την πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπης, τον Ερυθρό Αστέρα, να παίξουμε όταν γιορτάζαμε τα 40 χρόνια της Μαύρης Θύελλας. Κοντά μας επίσης είναι και ο κύριος Καλκαβούρας, ένας φίλος, που όταν πήγαμε με τους παλέμαχους στην Κομωτινή, μας φιλοξένησε, μας δεξιώθηκε και μας ξενάγησε στα οχυρά του Νυφαίου. Είναι, ξέρετε, κάποιες ιδιαίτερες στιγμές αυτές που δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε εμείς οι παλέμαχοι. Επίσης κοντά μας είναι ο μεγαλομέτωχος αυτή τη στιγμή πια της Καλαμάτας, ο κύριος Χριστόπουλος, και η χορηγή μας, που είναι ο κύριος Βασιλόπουλος, ο κύριος Νινιός, ο κύριος Κονταργύρης, ο κύριος Καπουλέας, ο κύριος Πετρόπουλος και ο κύριος Γκότσης. Και θεωρούμε ιδιαίτερη χαρά που όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται και στέκονται δίπλα μας. Αλλά μεγαλύτερη χαρά είναι που εμείς οι παλέμαχοι μαζευτήκαμε να πούμε τις ευχές μας και να ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε προσφέρει πολύ κοινωνικό έργο τόσα χρόνια που λειτουργούμε σαν παλέμαχοι στο παντοπολείο της Καλαμάτας, σε όλα τα ιδρύματα όπου μας καλούν, είτε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είτε ειδικό σχολείο ή οπουδήποτε, και δεν θα σταματήσουμε να προσφέρουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, η μεγάλη μας αγάπη παραμένει η Μαύρη Θύελλα, για την οποία πονάμε και ελπίζουμε με τις νέες ηγεσίες, με τους νέους χρηματοδότες, να μπορέσει να βρει το δρόμο της στη Μεταστάβρου Παπαδόπουλου εποχή. Είμαστε λυπημένοι για δύο πράγματα. Γιατί προσπαθήσαμε να φέρουμε έστω και με καροτσάκι, που λέει ο λόγος, τον κύριο Γαϊτανάρο εδώ, αλλά οι γιατροί δεν μας επέτρεψαν την μετακίνησή του. Επίσης και ο κύριος Σταύρος Παπαδόπουλος, που δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι είμαστε εδώ. Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία και να ανταμώνουμε. Είδαμε λοιπόν και την κοπή πίτας των παλεμάχων της Καλαμάτας και τη δηλώση του κύριου Σκαφιδά. Για να κλείσουμε το κομμάτι ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, να πούμε όσον αφορά το παιχνίδι Αστέρας Βραχιώτη της Εκτρίας Πύλου. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και αποστολή για την ομάδα του Νίκου Κακαλέτρη. Μπήκε καλά στον αγωνιστικό χώρο, δέχτηκε το 1-0 στο 24 με τον Σαμπατάκο. Στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι, προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση. Είχε δοκάρι με τον Χατζηστάμου στο 38ο λεπτό, δεν κατάφερε όμως να πετύχει κάποιο γκολ. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μπριλάκης της Κρεμμένας Ομπενίτα πέτυχε το 2-0 και κάπου εκεί πιστεύω ότι τελειώσανε όλα. Όσο και αν προσπάθησε συνέχεια του Εκτρίας Πύλου, δεν τα κατάφερε και έτσι γνώρισε την ήττα. Και πιστεύω ότι από εκεί πέρα, Γιώργο, κάθε παιχνίδι όσο αφορά την παραμονή είναι τελικός.
Ήτανε κάθε παιχνίδι τελικός και αυτό με τον Βλαχιώτη τελικός. Είναι όλα τα παιχνίδια όλα για τον παιχνίδι. Αστέρα Βλαχιώτη και ένας ακόμα τελικός που ακολουθεί τώρα με τον Αστέρα Μαλιάδας. Παρότι πρώτος ο Αστέρας, παρότι πολύ καλή ομάδα, παρότι μια ομάδα που διεκδικεί την άνοδο στη Β' Εθνική, ο Τσιγκλητήρας πρέπει να τον κοιτάξει στα μάτια και να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί στο γήπεδο της Πύλου. Δεν σου κρύβω ότι πίστευα ότι σήμερα ο Αστέρας, ο Τσιγκλητήρας θα πάρει αποτέλεσμα στο Βλαχιώτη. Είχε το δοκάρι με τον Χατζηθάμου που αν είχε πετύχει εκεί κάποιο γκολ, άλλαζαν οι ισορροπίες της αναμέτρησης. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς στην αλφα τοπική κατηγορία. Πάμε πρώτο βίντεο αναγέννηση παραλίας Πάμισος 0-6. Πιστεύω ότι δεν χρήζει σχολιασμού αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, το έκανε. Όσο αφορά το σκορ, το έκανε εύκολο. Το έκανε εύκολο. Ο Πάμισος με την αγωνιστική του εικόνα χθες στο Γεώργιος Λουκαρέας μπήκε αποφασισμένος. Προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Τσουλάκο και έκανε εκείνος εύκολα τα πράγματα όσον αφορά την νίκη κοντρα στην αναγέννηση που προσπάθησε. Είχε μια ευκαιρία στο 0-1 η αναγέννηση. Ένα τεατέ του Χριστόπουλου, του Μαθιόπουλου, συγγνώμη, που αντέδρασε ο Αντωνόπουλος. Μετά ο Πάμισος πέτυχε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο τέρμα στο πρώτο μέρος, όπου και είχε ολοκληρωθεί ουσιαστικά η αναμέτρηση. Πέτυχε άλλα δύο στο δεύτερο μέρος και έφυγε νικητής από το Γιώργιος Λουκαρέας, παραμένοντας παράλληλα στο συν 4 από το δεύτερο Πανθουριακό. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 0-6 χθες του Πάμισου. Κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση με τον Τέλο Άγρα τη 15η αγωνιστική. Πάμε στους επιμένει. Σόκαλης όπως απομακρύνει σε σημείο που είναι ο Ηλιόπουλος. Έχουν πολύ δυνατά οι νησιώτες. Τσουλάκος στα όρια της μεγάλης περιοχής. Σουτάρει μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Ανοίγει το σκόρο. Πάμε μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Σταύρο Τσουλάκο. Πήρε την κάθε την πάσα από τον Ηλιόπουλο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Κοντρόλαρε και γύρισε με μία χωρίς να τον πολυσκεφτεί. Σούταρ προς την εστία του Βασιλόπουλου. Μπάλα κατέληξε στη δεξιά γωνία του γκολκίπερ της αναγέννησης, ο οποίος όσο και να έπεσε δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πολύ νωρίς στο τρίτο λεπτό ο Πάμισος ανοίγει το σκορ στο Γιώργιος Λουκαρέας κόντρα στην αναγέννηση. Πετυχαίνει ένα πολύ γρήγορο τέρμα που σαφέστατα αυτό ήθελε και ο Αλέξης Ματζούνης. Να μείνουμε ηλία γιατί ο Λατήρης είναι σε καλή θέση. Σούταρε. Τάκλιν του Πετράκου καταλυτικό εκεί στο σούτ του Βαγγέλη Λαθήρη. Κόρνερ για τον Πάμισο. Ηλιόπουλος βαθιά παλιά προς τον Λαθήρη. Λαθήρης ωραίο γύρισμα. Δεν μπόρεσε ο Τσουλάκος. Ακολουθεί ο Μπίσα. Δεν θα μπορέσει να γίνει απειλητικός ο Μπίσα. Κρατά την κατοχή. Τώρα ο Σκαφιδάς απομακρύνει σε πλάγια όλο για τον. Και τον Ξηδέα σεντράρει με το δεξί, είναι καλή η σέντρα του. Μπήκε στην φάση και πλάσαρε για το 0-2. Ο Φραντζέσκο Μπίσα από την πολύ ωραία προσπάθεια του Λαθήρη από δεξιά. Απέφυγε τον Ξηδέα, σέντραρε υποδειγματικά στο δεύτερο δοκάρι. Πετάχτηκε στην μπάλα ο Μπίσα. Και στο 16ο λεπτό ο Πάμισος κάνει δύο τα τέρματά του από συνεργασία, όπως μας έχουν συνηθίσει άλλωστε τον Λαθήρη και Μπίσα. Το είδαμε στο παιχνίδι με τον Παθουριακό, ο Μπίσα να σερβίρει τότε για τον Λαθήρη. Σήμερα ανταποδίδει ο Βαγγέλης Λαθήρης προς τον Μπίσα στο 16ο λεπτό. Κατοχός και κάθεται για τον Κάνιτσαρ, δεν υπάρχει offside. Κάνιτσαρ μέσα στην περιοχή από δεξιά. Δούμε την επιλογή του, θα γυρίσει πάνω στον Πετράκο. Τσουλάκος από κοντά, η μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία, κόντρες. Κάνιτσαρ επιμένει, δεν έχει τελειώσει η φάση. Το πλασέ του Κάνιτσαρ στα σώματα δεν μπορούν να απομακρύνουν τη αναγέννηση. Τρία τα τερματά του τώρα ο Βασίλης Κοντοθανάσης μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει προς τον Μαθιόπουλο, ευκαιρία. Το πλασέ του Μαθιόπουλου, ο Αντωνόπουλος σε ετοιμότητα. Θα του πω δεξιά που σεντράρει, πέρασε η μπάλα. Κάνιτσαρ κοντρολάρει, την έφερε στο αριστερό. Προσπαθεί να γυρίσει, επιμένει ο Κάνιτσαρ. Πετράκος με υπερένταση, Λαθήρης ψηλά. Στη δημιουργία. Παιχνιδιού Τσουλάκος τώρα με στην περιοχή τον Μπίσα, τον πλασέ του Μπίσα, ευκαιρία από κοντά 0-3 ο Πάμισος με τον Σταματελόπουλο. Σταματελόπουλος είναι ο σκόρερ του τρίτου τέρματος του Πάμισο, 32ο λεπτό. Διαμαρτύρονται για offside οι παίκτες της αναγέννησης, δεν υπάρχει τέτοια υπόδειξη. 0-3 λοιπόν, μετράει κανονικότατα τον γκολ του Άρη Σταματελόπουλου στο 32ο λεπτό. Άλλαξαν πολύ ωραία μπάλα. Κάτοχος σεντράρει στο πρώτο δοκάρι, ο Βασιλόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα πρώτου. Και συνέχεια ο Κάνιστρας στην κόντρα, ο Πάμισος. Κάνιστρας. Γιάννη, πολλά μέτρα αποφεύγει τον Κουτίβα. Πάσα του για τον Λαθήρη. Ευκαιρία Λαθήρη. Φάτσαμε το 0-4. Δεν θα στοχίσει
Ο Βαγγέλης Λαθύρης κάνει 4 τα τέρματα του Πάμισο στο 31ο λεπτό από την έξοχη ενέργεια του Φάνη Κάνιστρα. Πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου, απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του. Την κατάλληλη στιγμή πέρασε την κάθετη για τον Λαθύρη, ο οποίος απέφυγε και τον Βασιλόπουλο και στέλνει την μπάλα για τέταρτη φορά στα δίχτυα της αναγέννησης. Πλώς, ακόμα μια περίπτωση είναι ο Λομόναχος. Αριστομενόπουλος. Το γύρισμα είναι καλό. Η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της ομάδας του. Αριστομενόπουλος για τον Καραγιάννη έξω την περιοχή. Έχει χώρο εκείνο. Στα πλασάρι. Μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Βασιλόπουλου. Κάπου κότ. Έκλειψε ο Μπίσα. Πίσα. Κάνιστρα. Ξανά Μπίσα. Στα όρια της μεγάλης περιοχής. Στο σο του Μπίσα η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Προς τον Λαθύρη, κοντρολάρει πολύ όμορφα εκείνος. Λαθύρης αποφεύγει δύο παίκτες της αναγέννησης, μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα, Μπίσα δεν μπόρεσε, Μπάμπης Κοντοθανάσης. Και Πουπλό, Λιόπουλος για τον Μπίσα, την έφερε στο δεξί, σούταρε η μπάλα στα δίχτυα. 0-5, Θανάσης Μπίσα στο 51ο λεπτό, πετυχαίνει δεύτερο τέρμα σήμερα ο Μπίσα. Πέμπτο για την ομάδα του στο 59. Δυνατό σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής στην δεξιά γωνία του Βασιλόπουλου για το 0-5 του Πάμισου. Βαθιά παλιά προς τον Μάλαμα. Μάλαμα στο σούτ, ωραίο σούτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Αλεξόπουλου. Σόκαλης εκτέλεσε απευθείας, εύκολα ο Αλεξόπουλος θα μπλοκεί. Τσουλάκος με τα πόδια αποκρούει ο Βασιλόπουλος στο σούτ του Τσουλάκου μετά την προσπάθεια του Καραπετιάν. Παπαδόπουλος σεντράρι, καλή είναι. Μπίσα με στην περιοχή, ελίσσεται, θα σουτάρει Βασιλόπουλος, ωραία στην αριστερή του γωνία. Παπαδόπουλος στο σούτ πάνω στον Κουτίβα, Κάνιστρας προσποιείται, την έχει φέρει στο δεξί, σουτάρει η μπάλα στα δίχτυα. 0-6, πανέμορφο τέρμα του Φάνη Κάνιστρα στο 71ο λεπτό. Ο Κάνιστρας προσθέτει το όνομα του στους σκόρερ των φιλοξενούμενων. Ωραίο σου του Κάνιστρα, ο οποίος ελήχθηκε έξω από την περιοχή της αναγέννησης, βρήκε χώρο, σούταρε, νίκησε τον Βασιλόπουλο για το 0-6. Να πετύχει κάποιο τέρμα η ομάδα του Σπύρου Τσίκινη. Απευθείας ο Αλεξόπουλος με την διπλή προσπάθεια μπλόκαρε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε τώρα στο δεύτερο βίντεο από την Α τοπική κατηγορία. Τέλος Άγρας Παμφουριακός 0-1. Γιώργο, σε ένα μέτριο στην ουσία παιχνίδι με λιγοστές φάσεις. Θα τη χαρακτηρούσε σε επαγγελματική νίκη του Παμφουριακού? Σίγουρα. Επαγγελματική νίκη που κατάφερε, προηγήθηκε νωρίς με τον Μουλιά. Το διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα. Ο Παμφουριακός είχε κλείσει καλά τους χώρους. Πολύ καλή αμυντικά. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Δεύτερη φορά είδα εγώ τουλάχιστον τον Παμφουριακό να αγωνίζεται με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ήταν η πρώτη φορά για αναμέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου με την Καλαμάτα, τότε που είχε πάρει το διπλό ο Πανθουριακός. Σήμερα ο κ. Αργυρόπουλος το έκανε ξανά, έβαλε τρεις κεντρικούς αμυντικούς, Κλουβάτος, Σεφεράς, ο Δημησιώτη, τα πήγαν εξαιρετικά και οι τρεις, είχαν βοήθειες και από τους πλάγιους Μπακχαφ, Πατσιώτη, Τριανταφυλάκη. Ήρθε τον κόλ με τον Μουλιά το πολύ νωρίς. Είχε ακόμα μια ευκαιρία στο 30, θα δούμε με τον Πανταζή. Απόλυσε ωραίο τέτα τέτ ο Βασίλης Πανταζής για να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Όμως διαχειρίστηκε άψογα ο Πανθουριακός την αναμέτρηση. Η ομάδα του Τέλου Άγρα είχε την υπεροχή στο δεύτερο μέρος, όμως δεν είχε τις ευκαιρίες για να φτάσει στην ισοφάριση. Νομίζω μοιραία γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Πανθουριακό. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 0-1 με το τέρμα του Μουλιάτου και επιστρέφουμε. Τριανταφυλάκι από αριστερά, τριανταφυλάκι, σεντράρι, πέρασε η μπάλα Μουλιάτο στα δίχτυα. 0-1, ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό ο Πανθουριακός από τη σέντρα του τριανταφυλάκι.
Νομίζω ο Γεωργόπουλος είναι αυτός που βρήκε στο πρώτο δοκάρι την μπάλα και δεν βοήθησε τον συμπαίκτη του Γερόγλου να μπλοκάρει. Πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Μουλιάτος, αφύλακτος σε προκαινής εστία στο δεύτερο δοκάρι, άνοιξε το σκορ για τον Πανθουριακό. Φάουλ λοιπόν για τον Τελεόγρα από δεξιά. Πλασαριστά ο Ντεμπισιώτης προς τον Δρογκίτη. Σε Φεράση για τον Μουστάκα. Εκείνος για τον Πανταζή. Πανταζή στριφογυρνά. Θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Ντου Γερόγλου. Κλουβάτος, Πανταζής, Μουστάκας, με μία για τον Χελά, πολύ ωραία μπαλιά προς τον Χελά, Χελάς μπαίνει στην περιοχή, δεν μπορεί να απειλήσει, στριφογυρνά, τον έχει κλείσει ο Λυκούργος Αντώνης του Χριστοφόρου, ξανά προς τον Μουστάκα, Θρογίτης, προσποιείται, αφήνει στον Μουστάκα, θα κάνει το σουτ πάνω στον Τζανετέα, Τριανταφυλάκης, σέντρα του Τριανταφυλάκης, είναι αγκαλιά του Γερόγλου, και ξανά στα πόδια του Τζανετέα. Ο οποίος σεντράρει, θα κόψει ο Κλουβάτος, Γεωργόπουλος, πάσα του για τον Τρίψα, Τρίψα στη δεξιά για τον Παπαθεοδόρου μες στην περιοχή εκείνος, σέντρα του, καλή είναι, η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία του Σταθά, δεν μπόρεσε να μπει στην φάση ο Φώτης Διακουμής. Σεντράρει, σε Φεράση, δεν απομακρύνει καλά, Μπούμπα μπήκε στη φάση, σουτάρει, καλό είναι το σουτ, Σταθά στη δεξιά του γωνία με διπλή προσπάθεια, θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 40. Δεύτερο λεπτό. Σας μονομαχεί με τον Κλουβάτο, τον αποφεύγει, σουτάρει με τα αριστερό. Μπάλα αρκετά έξω από αυτό το σου του Χρήστου Τρίψα. Ζήτησε και πήρε ο Χρήστος Τρίψας. Τρίψας. Στριφογυρνά. Και σε την κόντρα ο Τζανετέας έκανε το σουτ, ο Μπούμπα ήταν έκανε το σουτ. Η μπάλα στην αγκαλιά του Σταθά, δεν είχε κανένα πρόβλημα ο τερματοφυλάκας. Μπαλιά προς τον Διακουμή τώρα. Διακουμής μέσα στην περιοχή, κρατά την κατοχή. Γύρισε στο έδαφος, παίζεται τον κύριο Ψήλο Παναγιώτη σε αυτή τη φάση. Φωνές από τους γηπεδούχους προς τον ρέφερι της αναμέτρησης. Ψάς. Εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι, κύριε ο Σταθάς. Λυκούργος Ανδρός Νικολάου γύρισε. Ευκαιρία που χάνεται για τον Τελεόγρα τώρα. Από αυτό το φάουλ. Είδαμε λοιπόν πως ο Πανθουριακός πέρασε από τους Γαργαλιάνους επικρατώντας 0-1 του Τέλου Άγρα και επέστρεψε με καλύτερο τρόπο από τη νίτα που γνώρισε την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον Πάμισο. Διασκέδασε θα λέγαμε και τις εντυπώσεις, αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ κρίσιμο το παιχνίδι για τον Πανθουριακό, καθώς σε περίπτωση που ίσως είχε, αν είχε έρθει η ήττα σήμερα η ομάδα του Πανθουριακού τελειώναν σίγουρα όλα όσον αφορούσε την κορυφή και ίσως υπήρχαν ανακατατάξεις. Κατάφερε όμως όντας ψυχωμένη καλή αμυντικά η ομάδα του κ. Αργυρόπουλου να πάρει σπουδαίο διπλό σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή του Τέλου Άγρα. Προχωράμε λοιπόν, πάμε χθες να δούμε τι έγινε στο Πέτρο Γιαργανάς ανάμεσα στη Σπερχογία και την Ανδρούσα. Με μια Ανδρούσα πραγματικά φέτος να εντυπωσιάζει. Αποκάλυψη θα την χαρακτηρούσα. Την ομάδα του Νίκου Γεωργαρχή που πηγαίνει από νίκη στην νίκη, από νίκη σε νίκη. Έχει πλέον, βρίσκεται στην τρίτη θέση, παραμένει με ευκολία στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πρέτυχε το 0-1 στο 62 με τον Χαρμπίλα. Λίγα λεπτά αργότερα ο Γεωργιόπουλος έκανε το 0-2. Ήταν άμεση όμως η απάντηση από τη Σπερχογία που μείωσε σε 1-2 με τον Ηρακλή του Καραχάλιο. Και κάπου εκεί έγινε ντέρμπι στα τελευταία μάτς. Η αναμέτρηση με τη Σπερχογία να χάνει ευκαιρία για το 2-2. Απαντάει η Ανδρούσα για να κάνει το 1-3 και το τελικό αποτέλεσμα τελικά να γράφεται για την Ανδρούσα και να πετυχαίνει ακόμα μία νίκη που την διατηρεί όπως είπαμε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πάμε να δούμε πώς ήρθε λοιπόν αυτό το 1-2 χθες στο Πέτρος Γιαργανάς και επιστρέφουμε. Thank you.
Διακουμής, θα βγάλει για τον Μπούνα. Μπούνας πίσω θα γίνει το σούτ από τον Αγγελή, από κοντά με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει ο Κατσίποδας. Τελέσει το φάλο από τον Δημητρίου. Κεφαλιά θα μπλοκάρει ο Νίκος ο Κατσίποδας. Συνέχεια της φάσης το ελεύθερο από τον έμπειρο τερματοφύλακα. Θέλει να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση η ομάδα της Ανδρούσας. Γενόντρα η παλιά από κοντά, η μπάλα θα φύγει out. Το σούτ που έγινε από τον Δασκαλάκη, εκτελέσκε το κόρνερ, θα βγει ο Τσούλος. Έδραπαμε και την μπάλα, Γκούνης θα βγάλει τη σέντρα. Δυνατό το σούτ, μπάλα θα αλλάξει πορεία, έχει να καταλήξει κόρνερ. Αξιώτης, Καλογερόπουλος, θα βγάλει τη σέντρα. Θα αφήσει ο μπάλας για τον Τσούλο. Γιάννη Γεωργιόπουλο στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος για κάποιο πέναλτι που ζητεί. Που ζητάει η ομάδα της Ανδρούσας. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Έγινε το λάθος από τον αμυντικό της Σερβίας. Έλα μπει στη φάση η Γιάννη από κοντά. Χαρμπίλας και 0-1. Πανέμορφο λοιπόν το γκολ από τον Χαρμπίλα. 0-1 λοιπόν στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ανδρούσα ανοίγει το σκορ. Στο γήπεδο Πέτρος Γεωργανάς, σπερχοχή Ανδρούσα 0-1. Και Ανδρούσα και πάλι στην αντεπίθεση με τον Δασκαλάκη. Δασκαλάκης έχει χώρο, θα βγάλει ωραία πάσα για τον Γεωργιόπουλο. Ο Γεωργιόπουλος θα τσιπήσει την μπάλα και από κοντά σε κινήσεις για να κάνει το 0-2. 0-2 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Μέσα σε λίγα λεπτά λοιπόν ήρθε και το δεύτερο τέρμα με σκόρ τον Φώτη Γεωργιόπουλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε και το λάθος στην άμυνα των Ταύρων. Τσίπησε την μπάλα και σε κοινή αισία δεν είχε πρόβλημα να την στείλει στα δίχτυα. Μης βγάλει ωραία την πάσα, ωραία από την αντεπίθεση και τον γκολ. Ωραία αντεπίθεση της Περχογίας, αντάλλαξαν την μπάλα και έφτασε στον Ηρακλή του Καραχάλιο που μεσού την έσυνε στα δίχτυα του Κατσίποδα και η μείωση του σκόρ λοιπόν στο 67ο λεπτό σε 1-2. Για δούμε τώρα Καλογερόπουλος από κοντά το σούτ, η μπάλα θα πέρασε lights out. Είδαμε λοιπόν πως η Ανδρούσα πέρασε από το Πέτρος Γεωργανάς και συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. Πάμε τώρα εμείς σήμερα στο Γεώργιο Ζουκαρέας, Απόλλων Καλαμάτας Ομόνια 1-1, σε ένα καλαματινό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να χρησιμοποιούν και το ίδιο γήπεδο. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε στο 41 με τον Αλεξόπουλο, έκανε το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο και στις αρχές του Δευτέρου έφτασε στην ισοφάριση η Ομόνια με τον Κοστρίβα. Στη συνέχεια ο Απόλλωνας κέρδισε πέναλτι με τον Αλεξόπουλο, όμως δεν μπόρεσε ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος να πετύχει τον γκολ και να κάνει το 2-1. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ομόνιας ο Τζανέτος ο Κατσαρέας. Έτσι ήρθε αυτό το 1-1, που ένα δίκαιο αποτέλεσμα με τις δύο ομάδες να προσφέρουν γκολ και θέαμα. Πάμε να δούμε πώς ήρθε λοιπόν αυτό το ισόπαλο 1-1 και επιστρέφουμε. Για τον Απόλλωνα Αλεξόπουλος θα φέρει την μπάλα μες στην περιοχή, θα πλασάρει, συνέχεια δεύτερο συνεχόμενο σούτα του Ντάνης, θα πλασάρει και θα σώσει πάνω. Δυνατό σούτ στην καλοκτυπημένη, φοβερό και χαλιά από πολύ πλάγια Γεωργέρια.
Αλεξόπλος. Γεργέρια. Από κοντά θα σωτάρει ο άλλος. Βασιλόπλος. Θα βγάλει την μπάλα από Τσαρέας. Κόρνερ πριν. Βασιλόπλος, Γεργέρια πάλι με στην περιοχή το 1-2. Παραλίγο να γίνει αυτό γκολ. Ωραίο γκολ από τον Κοστρίβα. Μετά από τον Κόρνερ. Αδράνησα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά δεν θα την καταφέρει. Δεν θα την βρει. Στο δεύτερο δεκάρι άου. Από τον Αλεξόπλος. Ένατη ανατροπή από τον Πάλα. Του Αλεξόπλου μέσα στην περιοχή. Από πίσω ρε. Έλα ρε Ηλία. Και εσύ να έχουμε ένταση. Και πάλι εκεί την κάτσα ο Αλεξόπλος. Ήταν λοιπόν και το ισόπαλο 1-1, Γιώργο, ανάμεσα στον Απόλλων Καλαμάτας και την Ομόνια. Πάμε χθες βράδυ στο Παναγιώτη της Μπαχράμης, Φαρέ, Εράνη Φιλιατρών 1-2. Ένα μάτσο που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση. Έχουμε πλάνα από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε χθες το βράδυ στο γήπεδο Παναγιώτη της Μπαχράμης. Από κάποια κολόνα της ΔΕΗ ή του γηπέδου ήταν το πρόβλημα. Νομίζω είναι από τις κολόνες φωτισμού του γηπέδου. Του γηπέδου. Συνηθισμένο φαινόμενο. Το είχαμε δει και την περσινή σεζόν και πάλι κάποιο αντίστοιχο παιχνίδι τότε του Φαρέ με τον Πανθουριακό. Ήταν που δεν είχε διεξαχθεί. Αν είναι εύκολο να βλέπουμε τα πλάνα από χθες το βράδυ. Ανάμεσα στο Φαρέ και την Ράνη Φιλιατρών ήταν προγραμματισμένο για τις 6 το απόγευμα να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε λοιπόν τα πλάνα. Σκοτάδι πραγματικά το γήπεδο. Πολύ δύσκολο να μπορέσουν να αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές υπό αυτές τις συνθήκες και σωστά πήγαινε προς αναβολή το παιχνίδι. Τέλος καλό καλά καθώς έφτασε εκεί συνεργείο της ΔΕΗ όπου κατέσε την βλάβη. Ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση το παιχνίδι. Το είχαμε δει πέρσι, ήμουν παρόν. Βλέπουμε και εδώ τα χαρακτηριστικά πλάνα με τους ανθρώπους ΔΕΗ που προσπαθούν να φτιάξουν το πρόβλημα. Ήταν ένα παιχνίδι γάμα τοπική στην περσινή σεζόν. Θυμάμαι σίγουρα ήταν ο Ίκαρος, ήταν ο Ίκαρος με τη Θύελλα Παραλίας. Το παιχνίδι παρότι βρισκόταν σε εξέλιξη. Ναι, το θυμάμαι καλά. Σβήσαν υποβολής και μετά ακολουθούσε η αναμέτρηση Φαρέ Πανθουριακός. Που ήταν για δεύτερη φορά ορισμένη, καθώς την πρώτη φορά υποκαταρακτώδη βροχή, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Είχε διακοπεί την πρώτη φορά και ενώ το Φαρέ είχε προηγηθεί νωρίς 1-0 τότε, είχε οριστεί για άλλη μέρα και την ημέρα που ήταν να διεξαχθεί είχε προκύψει πρόβλημα πάλι με τις κολόνες φωτισμού στο Παναγιώτη της Μπαχράμης και τότε όμως με καθυστέρηση, μεγάλη καθυστέρηση είχε διεξαχθεί η αναμέτρηση. Δεν αναβλήθηκε τελικά η χθεσινή αναμέτρηση. Το Φαρέ που ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα προηγήθηκε 1-0 με τον Δουρούμι, πολύ όμορφο γκολ από τον Ηλία τον Δουρούμι. Στο δεύτερο ημίχρονο και εκεί, κάπου εκεί προς το τέλος του παιχνιδιού όπου το Φαρέ κρατούσε αυτό το 1-0, ο Γιώργος ο Πέπας είχε διαφορετική άποψη. Στο 88 ισοφάρισε σε 1-1 και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού έκανε το 1-2 και έδεσε πραγματικά ένα υπερπολίτημο τρίποντο στην ομάδα του. Πάμε να δούμε φάση γκολ και επιστρέφουμε.
Θα γίνει το σούτερ από την περιοχή, θα διώξει ο Ρακόπουλος. Γιάννη τώρα το φαλές στην αντεπίθεση. Σε κόρνερ πανέρφα ο Αλεξανδρόπουλος. Αυγή σέντρα από δεξιά. Παραλίγο το αυτοκόλλωμος και πάλι ο Αλεξανδρόπουλος θα διώξει σε κόρνερ. Κόρνερ τώρα για την Εράνη Φιλιατρών. Τελέστηκε από τον Μπεγέτη, κεφαλιά από κοντά. Πανέμορφη φάση και έδιωξε ο Ρακόπουλος. Για να τώρα μες στην περιοχή, ωραία. Δουρούμης, καταπληκτικό γκολ. Πανέμορφο γκολ από τον Ηλία τον Δουρούμη. Μπήκε στην περιοχή, είδε εκτός εστίας τον Αλεξανδρόπουλο και έστειλε την μπάλα σαν αντίστοιχα για το 1-0. Φαρέ λοιπόν 1-0 στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Και μετά τον Μιχάλη Φασουλή ανοίγει το σκορ. Στο δημοτικό γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης. Για να τώρα το Ιεράνη με τέτα τέτ. Μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση να κάνει το 1-1. Βγήκε η σέντρα από κοντά. Θα περάσει από όλους η μπάλα. Δεν ήταν κανείς παίκτης να την σπρώξει στα δίχτυα. Θα βγει η σέντρα. Λάθος των αμυντικών της Ιεράνης. Έχει στη φάση στην περιοχή. Δεν έκανε καλό το διώξιμο. Το σουτ η μπάλα θα βρει στα σώματα για χέρι. Φωνάζουν οι γηπεδούχοι και ζητούν πέναλτι σε αυτή τη φάση. Μια αν μη τι άλλο δύσκολη φάση. Συνέχεια τη φάση χέρι ζητούν και οι Φιλιατρινοί. Θα βγει η σέντρα. Θα όμως ο Ρακόπουλος θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα. Γεράνη που πιέζει στα τελευταία λεπτά να φτάσει στην ισοφάριση. Το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή θα μπλοκάρει τον τροματοφύλακα στο Φαρέ. Τελέστηκε το πλάγιο. Δεν έδιωξαν καλά οι αμυντικοί. Πέπα σκολ 1-1. 1-1 λοιπόν. Να λοιπόν που ήρθε η ισοφάριση για την ομάδα της Γεράνης που έψαχνε τον κόλλο στο δεύτερο ημίχρονο. Κατάφερε να το πετύχει στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσια στο γήπεδο Μπαχράμης 1-1. Από κοντά χαμένη ευκαιρία, μεγάλη ο Σάιτ όμως σηκώνει ο πρώτος βοηθός στη σημαία του. Τελέστηκε το φάουλο από τον Δημητρακόπουλο σε κόρνερ ο Ρακόπουλος. Τελέστηκε το κόρνερ, καβοκύφαλια η μπάλα στο δοκάρι από κοντά, Πέμπας γκολ! 1-2! Γυρίζει τούμπα το Μπατσιεράνι, 1-2 Γιώργος Πέμπας, δεύτερο προσωπικό τέρμα. Έξαλλα πανηγύρια από τους Φιλιατρινούς που καταφέρνουν να γυρίσουν το μάτς. Εκεί που έχαναν 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, στο 93ο λεπτό, η Ιεράνη Φιλιατρινούς θα κάνει το 1-2 και παίρνει το μεγάλο διπλό στην Καλαμάτα. Είδαμε λοιπόν τις φάσεις από το παιχνίδι Φαρέ Εράνη. Πολύ όμορφο παιχνίδι, πραγματικά. Εκατέρωθεν και ωραία τα γκολ. Εκατέρωθεν ευκαιρίες και Γιώργος Πέπας μίλησε στο τέλος. Δύο τέρματα σε διάστημα 7 λεπτών, 86 και 93 λεπτό. Σπουδαίο διπλό για την Εράνη στον Παναγιώτη Μπαχράμης. Πάμε για το τελευταίο βίντεο από την Α τοπική κατηγορία. Χθες στο γήπεδο του Ασπροχώματος. Ασπρόχωμα Εθνικός Μελεγαλά 0-2. Γιώργο, θα μπορούσαμε να πούμε τα ίδια λόγια όπως είπαμε και στην Ανδρούσα για την ομάδα του Εθνικού Μελεγαλά. Σίγουρα. Πραγματικά πολύ καλή πορεία και ξέρει να παίρνει τα διπλά εκτός έδρας. Νομίζω ότι μέσα στην Καλαμάτα έχει και ξέχωρα από την αναμέτρηση με το Ασπρόχωμα. Κέρδισε το Φαρέ στο Παναγιώτης Μπαχράμης, κέρδισε τον Απόλλωνα Καλαμάτας στο Γιώργος Λουκαρέας. Κέρδισε και τον Ολυμπιακό Καλαμάτας και την Αναγέννηση στο Γιώργος Λουκαρέας. Η μόνη ομάδα που μένει στο, να υπερασπιστεί την έδρα του Γιώργος Λουκαρέας είναι η ομάδα της Ομόνιας. Η αναμέτρηση είναι ορισμένη για το Γιώργος Λουκαρέας στον δεύτερο γύρο. Πάντως έχει βρει τον τρόπο η ομάδα του Μελιγαλά και παίρνει σημαντικά διπλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι αγωνίζεται με πολλούς νεαρούς στην σύνθεση της η ομάδα του. Το έκανε και χθες. Μελιγαλά και χθες. Και πήρε και τον νεαρό. Τον Πάσκος Ντότσα, δανεικό από την Καλαμάτα. Δεν αγωνίστηκε χθες. Νομίζω δεν ήταν ακόμα έτοιμο το δελτίο του. Δεν ξέρω τι ακριβώς υπήρχε εκεί. Νομίζω ότι την επόμενη αγωνιστική θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Κατάφερε λοιπόν η ομάδα του Εθνικού Μελιγαλά να κρατήσει 0-2 του Ασπροχώματος. 0-1 ο Χότσα, το 0-2 με αυτόν τον γκολ από τον Σαρή. Πάμε να δούμε. Έχουμε και δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα και επιστρέφουμε.
λες και το φάουλ. Καλαβαίνει πέρα, θα περάσει λίγο πάνω από το δεκάρι του Λίβα. Πάλι φάουλ για το ασπρόχωμα. Πέρασε out. Πάλι από τον Ηλιόπουλο. Πάλι ο Κιφτέας στο σούτι, πάλι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πολύ καλά στην επίθεση. Τα γύρω από τον Πανόπουλο είναι μπάλα λίγο out. Εκεί και η Σέντρα. Θα βγει ο Σαρίς και θα προκάρει ο θεματοφύλακας του ασπροχώματος. Τέλειωσε καλά ο Πανελόπουλος. Ξαγγείλει το λάθος του Ζαφυρόπλου. Η μπάλα πάνω από το ριζοδοδοκάρι του Λίβα. Από κοντά την εφέση θα διώξει τον νερό ο Πανελόπουλος. Τελέσκε το κόρνερ, θα βγει ο Λίβας με τα χέρια, θα διώξει την απαμακρυντή μπάλα. Θα γίνει το σούτ, πάνω στη γραμμή θα διώξει μια αμυντική. Μεγάλη ευκαιρία για τα σπρώχνω σε εκείνη στη φάση. Πάλι ο Λίβας θα βλοκάρει στη συνέχεια. Θα γίνει το σούτ από τον Χότσα, καταπληκτικό γκολ. 0-1. Χότσα λοιπόν, πολύ όμορφο γκολ, σούτ έξω από την περιοχή, νίτσε τον Σαρή και βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Εθνικού Μελιγαλά. Το γήπεδο του ασπροσώματος κόντρα στην τοπική ομάδα. Ερκοντζά, Καρατζούλια. Μπράβο, μπράβο. Δεν έδιωξε καλά και αυτό γκολ. Να λοιπόν που ο Σαρίς δεν έδιωξε καλά την μπάλα, δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει και από αυτή την περίεργη φάση που δεν μύριζε γκολ, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε το 0-2 για την ομάδα του Εθνικού Μελεγαλά. Ένα πραγματικά τραγικό λάθος, μεγάλη ευθύνη που έχει στον φύλακα σε του ασπροχώματος. Ήθελα να μην το έχω πιάσει. 0-2 λοιπόν για την ομάδα του Εθνικού Μελεγαλά. Για να μην τώρα το ασπρόχωμα στις τελευταίες φάσεις στιγμές του παιχνιδιού προσπαθεί να βρει κάποιον γκολ. Ζαφυρόπουλος, άλλη τη σέντρα, να μην πήγε το Μελεγαλά, η μπάλα δεν απομακρύνεται, τόσο που γίνεται. Και συνθήκες ώστε να διεξαχθεί ένα καλό παιχνίδι και είχε πάρα πολύ αέρα. Τελικά αντέξαμε στην πίεση του αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν υπέρ μας ο αέρας. Μπορέσαμε, πιέσαμε λίγο παραπάνω και καταφέραμε να βάλουμε 2 γκολ. Το δεύτερο μεγάλη διαστήχηση. Δεν αξιοποιήσαμε κάποιες φάσεις που είχαμε. Ο αέρας ήταν ένας κακός και καλός παράγοντας. Βοήθησε την ομάδα εθνικού να βάλει ένα γκολ. Δεύτερο γκολ ήταν καθαρά θέμα δικού μας λάθος. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι έφταξε κάτι άλλο. Είδαμε λοιπόν πως ήρθε αυτό το 0-2 για την ομάδα του Εθνικού Μελιγαλά. Κλείνουμε το κομμάτι Α τοπικής κατηγορίας. Να πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, ή να προχωρήσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε για να κλείσουμε και την εκπομπή μας. Φυσικά έχουμε ακόμα βίντεο από Α1 τοπική κατηγορία, βόλεϊ και φυσικά την επίσκεψη του κυρίου Χαρίτση εχθές μάλλον το μεσημέρι στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Πάμε. Ευχαριστούμε Κυριακή σας πόρο μέσα από τη τηλεόραση Best, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μένουμε ποδόσφαιρο, πάμε Α1 τοπική κατηγορία. Ολυμπιακός ανάληψης έδασε Καλαμάτας σήμερα στο γήπεδο της Μεσσίνης 4-2, σε συναρπαστικό παιχνίδι πραγματικά. Στο γήπεδο της Μεσσίνης με τον Ολυμπιακό ανάληψη να επιστρέφει στις νίκες μετά από 2 ανεπιτυχή αποτελέσματα, ήταν και ισοπαλία. Ολυμπιακός ανάληψης προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς στο σκορ, μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Παναγιωτόπουλο. Άμεση απάντηση
προσπάθειες του ΕΑΤΑ στο 13 σοφάρισε με τον Μπάκα σε 1-1. Ο Ιωάννης έκανε το 2-1, όπου ήταν και σκορ ημιχρόνου. Με την έναρξη του Δευτέρου, ο ΕΑΤΑ απάντησε, ισοφάρισε εκ νέου με τον Μασουρίδη, αλλά τα δύο γρήγορα γκολ του Δουρούμι και του Ιωάννου έγραψαν το τελικό 4-2 και έτσι ο Ολυμπιακός Ανάληψης συνεχίζει στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα της Α1 τοπικής και συνεχίζει φυσικά να κάνουν όνειρο στην Μεσίνη για άνοδο στην Α τοπική κατηγορία. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σε ένα αγωνιστικό χώρο ο οποίος βλέπετε κι εσείς δεν βοήθησε τις δύο ομάδες να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Ευτυχήσαμε, προηγηθήκαμε νωρίς.
Δεχτήκαμε ισοφάριση, ημίχρονο κλείσαμε 2-1. Φάγαμε ένα δεύτερο γκολ αμέσως με το ξεκίνημα. Ευτυχήσαμε πάλι 3 και 4, 2 γκολ μαζί. Το καθαρίσαμε το παιχνίδι, δύσκολο. Δύο ομάδες εμείς για διαφορετικό λόγο, γιατί πλέον ο στόχος μας είναι η άνοδος. Ο Έαντας για την παραμονή. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι παίζεται μέσα με, με την Αβία. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Με ψυχολογία ανεβασμένη, φυσικά με το σημερινό αποτέλεσμα. Ένα ντέρμπι είναι. Είναι ο δεύτερος με το τρίτο. Κάποια λάθη και φάγαμε κάποια γκολ. Προσπαθήσαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά από κάποια δικά μας λάθη, το παιχνίδι ήρθε κάπως και χάσαμε, έτσι όπως χάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκατε δύο φορές πίσω στο σκορ και με ένα γκολ από τα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο καταφέρατε να σοφαρίσετε. Ναι. Μετά όμως κάπου... Με δύο δικά μας λάθη φάγαμε άλλα δύο γκολ. Μετά εντάξει, ήταν φυσιολογικό, έπεσε η ψυχολογία μας. Ήταν φυσιολογικό να χάσουμε μετά. Είδαμε λοιπόν φάσεις γκολ και τις δηλώσεις που έγιναν από το παιχνίδι Ολυμπιακός Ανάληψης Έντας. Ο Ιωάννου πραγματικά είναι αξιοσημείωτο αυτό που συμβαίνει με τον Ιωάννου την φετινή σεζόν. Ξεκινάνε τα παιχνίδια του, στην πλειοψηφία των παιχνιδιών, σαν κεντρικό αμυντικό. Όταν σκουραίνουν τα πράγματα, βλέπει ο κ. Αναστασόπουλος ότι δεν πάνε τα πράγματα όπως θα θέλει, τον τοποθετεί επιθετικό και πάντα βρίσκει την λύση, βρίσκει τον τρόπο και σκοράρει. Το έχει πραγματοποιήσει πάρα πολλές φορές την φετινή σεζόν. Τόσο με τον αθλητικό όμιλο Φυτιά σε ένα παιχνίδι που τότε το είχα παρακολουθήσει από κοντά. Ναι. Είδαμε και σήμερα μετά το 1-1 σκόραρε και έβαλε ξανά την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Πάμε τώρα εμείς στο τελευταίο βίντεο για την Α1 τοπική κατηγορία. Αθλητική Ένωση Αβίας, Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων 2-0. Σήμερα το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο της Ένωσης. Η ομάδα του Κάμπου έκανε αυτό που έπρεπε, πήρε την νίκη. Παραμένει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το 1-0 ο Αποστολής, το 2-0 ο Δημήτρης Κορμπής. Πάμε να δούμε πώς ήρθε λοιπόν αυτό το σκορ και επιστρέφουμε. Thank you.
Κλείσαμε το κομμάτι λοιπόν ποδοσφαίρου. Πάμε στο βολή. Έχουμε να δούμε πλάνα και από Καλαμάτα 80, Ολυμπιάδα Πατρών και από Μεσσηνιακό Αγία Παρασκευή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Καλαμάτα 80 πρώτο, Γιώργο. Ναι, να ξεκινήσουμε από την Καλαμάτα 80 που υποδέχθηκε στο κλειστό της παραλίας στην Ολυμπιάδα Πατρών και ιτήθηκε, όπως βλέπετε, με 1-3 σετ. Το πρώτο σετ η Ολυμπιάδα το πήρε με 22-25, το δεύτερο με 16-25. Πήρε το τρίτο σετ η Καλαμάτα 80 25-17. Έχασε όμως το τέταρτο με 20-25 και μοιραία γνώρισε την ήττα από την Ολυμπιάδα Πατρών. Να πούμε ότι οι διαιτές ήταν οι κύριοι Καραγιαννόπουλος, Τσουμελέας. Αυτά όσον αφορά τη διαιτησία, βλέπουμε μερικά στιγμιότυπα από αυτή, το κλειστό της παραλίας. Αυτή τα έπαιξε για τα καλά την Καλαμάτα 80, που λίγες αγωνιστές πριν το τέλος βρίσκεται στα χαμηλά της βαθμολογίας και πρέπει σίγουρα στη συνέχεια να ανακάψει ώστε να έρθει η παραμονή και να μην πάει σε μπαράζ για την παραμονή στην κατηγορία. Συνεχίζουμε να βλέπουμε πλάνα από το κλειστό της παραλίας, ένα παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σε 6, αλλά λόγω ότι πήγε στα 4 σετ άργησε να ολοκληρωθεί. Και έτσι ο αγώνας του Μεσσηνιακού, να βλέπουμε τώρα πλάνα από το Μεσσηνιακό Αγία Παρασκευή, αν είναι εύκολο. Μεσσηνιακός λοιπόν Αγία Παρασκευή, 3-2 σετ. Βλέπουμε λοιπόν τα πλάνα από την αναμέτρηση του Μεσσηνιακού με την Αγία Παρασκευή. Η ομάδα του Μεσσηνιακού επέδειξε ψυχή, επέδειξε θέληση, βρήκε και τον τρόπο μετά τα δύο πρώτα χαμένα σετ να αντιδράσει και κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στην Αγία Παρασκευή με 3-2 σετ. Στο πρώτο η ομάδα της Αγίας Παρασκευής επιβλήθηκε με 24-26, πήρε πολύ εύκολα το δεύτερο με 14-25, όπως εκεί το συγκρότημα της Γογός Σουρή βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, πήρε το τρίτο με 25-20, το τέταρτο με 25-13 και στο tie break επιβλήθηκε με 15-9 πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη. Διαιτές ήταν οι κύριοι Χανδρινός και Χριστοδουλόπουλος. Να πούμε ότι για να ολοκληρώσουμε με αυτό το παιχνίδι ότι αγωνίστηκαν Ισουρή, Ραμούνδου, Κωνσταντοπούλου, Σκλήρη, Χάσκου, Πασιά, Ζερδέβα, Φωτεινάκη, Χιλαδάκη, Μπαξιβανάκη, Κουτσουροπούλου, Παυλέα, Πατρινέλη και Ναλμπάντη. Αυτά όσον αφορά και την αναμέτρηση του Μεσσηνιακού με την Αγία Παρασκευή. Είδαμε λοιπόν και πλάνα από το Μεσσηνιακό Αγία Παρασκευή και Καλαμάτα Ολυμπιάδα Πατρών. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, Κυριακή σας πω, μέσα από την τηλεόραση στην BES. Είδαμε και σήμερα πάρα πολλά βίντεο από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, από την ΑΛΦΑ Τοπική, από την ΑΕΝΑ Τοπική Κατηγορία. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος ικανοποιήθηκε με το θέμα που προσφέραμε και σήμερα. Απλώς θα ήθελα να πούμε κάτι με τον Γιώργο. Όσο αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία που έκανε ο κύριος Αγαθοκλής Χρυσόπουλος, εμείς εδώ προσωπικά, και πιστεύω ότι και ο Γιώργος έχει την ίδια άποψη, δεν είμαστε για να κρίνουμε με την πρώτη ήττα και να βγάλουμε προς τα έξω τα κακά κείμενα που μπορεί να υπήρχαν στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην, κόντρα στο ΠΑΟ Βάρδας. Είπαμε δύο φορές εγώ και μία ο Γιώργος, ρωτήσαμε τον κύριο Αγαθοκλή, φταίει μόνο η διαιτησία, και είπε γι' αυτό ότι φταίει μόνο η διαιτησία, δεν φταίνει. Νομίζω ότι μας απάντησε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι για να στο τοίχο ότι... τον κύριο Αγαθοκλή Χριστόπουλο. Μας απάντησε ο κύριος Αγαθοκλής εμέσως πλήσα, όταν αναφέρεται ότι πήρα τηλέφωνο και έδωσα συγχαρητήρια στο προπονητικό δίδυμο και για μένα ότι η ομάδα της Καλαμάτας σήμερα είναι νικήτρια. Νομίζω ότι στο μυαλό του τουλάχιστον βγάζει όποια ευθύνη μπορεί να επιρρύπτει στους ποδοσφαιριστές από αυτή την ήττα και με τον τρόπο που ήρθε η ήττα για την Καλαμάτα. Έριξε το βάρος του άνθρωπος με τα λεγόμενά του, δικά του λεγόμενα είναι, στην διαιτησία και από αυτά που του μετέφεραν οι συνεργάτες του από το γήπεδο της Βάρδας. Όταν ο ίδιος, χωρίς να τον ρωτά, μας έχει απαντήσει ότι για εκείνον δεν φταίνε οι παίχτες ούτε η τεχνική ηγεσία, νομίζω ότι είναι περιττό να τον ρωτήσουμε εμείς για το αν φταίνε οι παίχτες. Σίγουρα έχουν και εκείνοι μερίδιο ευθύνης, όμως σύμφωνα με την γνώμη του κύριου Χριστόπουλου και με αυτά που του μετέφεραν, μεγαλύτερο ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης έπαιξε η διαιτησία σήμερα. Απλώς θέλαμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον κόσμο που μας έστειλε μηνύματα γιατί δεν πιέσαμε τον κύριο Αγαθοκλή Χριστόπουλο. Η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και αυτό. Όποιος ένα ήταν στη διοίκηση, επειδή είναι ο κύριος Σαματογεννόπουλος πρόεδρος και έχει σχέση με το τάκνιμ που γράφουμε με τον Γιώργο, δεν έχει σχέση αυτό. Εμείς κάνουμε εδώ την εκπομπή Κυριακή σας πόρου και είμαστε στο BES. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο τάκνιμ, είμαστε στο BES. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να το έχουν όλοι οι υπόψη τους. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους.